Καλησπέρα σας και καλό μήνα από το Επιμελητήριο Κυκλάδων από τη ΣΥΡΟ. Σήμερα ξεκινάμε μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων σεμιναρίων για το κλάδεμα και τον εμβολιασμό της αμπέλου, δύο ακόμα σεμινάρια που αφορούν τη φυτοπροστασία, σήμερα και την επόμενη Τετάρτη. Σήμερα σε σχέση με τις ασθένειες και την άλλη εβδομάδα σε σχέση με τους ζωικούς εχθρούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Εχθές εστάλησαν και οι δύο βεβαιώσεις για τα δύο πρώτα σεμινάρια σε όλους τους συμμετέχοντες στο email τους. Ξεκινώντας λοιπόν σήμερα, το θέμα είναι οι κυριότερες ασθένειες κυπευτικών εσπυροειδών και αμπέλους στις Κυκλάδες, με εισηγητή τον καθηγητή και διευθυντή του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας κύριο Παμινώντα Παπλωματά, ο οποίος είναι καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει θητεύσει ως αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και προσωπικού στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο επί 8 χρόνια και επί το παρόντος είναι πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Είναι απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και έχει κάνει διδακτορικές σπουδές ως υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις. Εργάστηκε ως ερευνητής στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ενώ από το 2001 είναι μέλος ΔΕΠ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει σε 26 διεθνή και 26 εθνικά ανταγωνιστικά προγράμματα, έχει οργανώσει 14 εθνικά και διεθνή συνέδρια και ομάδες εργασίας, workshops, ενώ έχει συμμετάσχει σε πάνω από 60 διεθνή και 30 εθνικά συνέδρια. Έχει επισκεφθεί 26 πανεπιστήμια και ερευνητικά Ινστιτούτα εκτός Ελλάδος και υπήρξε κριτής σε παραπάνω από 60 ερευνητικές εργασίες που υποβλήθηκαν σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος 6 επιστημονικών εταιριών που έχει συμμετάξει σε πάνω από 20 επιτροπές. Έχει δημοσιεύσει πολλά δεκάδες άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει συγγράψει 18 πλήρες εργασίες που παρουσιάστηκαν σε συνέδρια και έχει κάνει 180 ανακοινώσεις εργασιών σε συνέδρια. Επίσης, η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται σε διάφορα αντικείμενα καινοτόμων στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης σημαντικών φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών με εξειδίκευση στις αδρομικώσεις, βιολογική αντιμετώπιση δηλαδή και αλληλεπίδραση παθογόνου ξενιστή και στους μηχανισμούς παθογένειας, καθώς και στην κλασική και μοριακή διάγνωση των ασθενειών των φυτών. Από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι έχει μια πολύ βαθιά γνώση για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενειών. Θα αναλύσουμε και στα κυπευτικά και στα σπυροειδή και στα αμπέλια και θα δώσουμε τη δυνατότητα και κατά τη διάρκεια, όπως συνήθως πολλοί υποβάλλουν γραπτό στα ερωτήματα, θα τα διαβάσουμε στο τέλος και στο τέλος θα δοθεί και ο λόγος με την ένδειξη χεράκι σε όποιον επιθυμεί να απευθύνει το ερώτημα ζωντανά στον κύριο Παπλωματά. Πριν ξεκινήσουμε, να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κύριο Γιάννη Ρούσο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε ειλικρινά που είστε και σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαζί μας. Και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, όπως έχω ξαναπεί, χαίρεται πολύ που ξεκίνησε αυτή τη σειρά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αρκετά από αυτά ή το μεγάλο μέρος του περιεχομένου τους μπορεί να μην αφορούν και τα μέλη του, αφού η θεματολογία αφορά άλλες κατηγορίες και είμαστε πολύ χαρούμενοι που φαινόμαστε χρήσιμοι κατά το δυνατόν σε αυτές τις κατηγορίες που έχουν σχέση και με τον πρωτογενή τομέα και με την γαστρονομία που ασχολείται δυνατά το επιμελητήριο. Και θέλω να πω ότι αυτή η συνεργασία που κάναμε με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αποδείχθηκε χρήσιμη και είμαστε σε φάση που επεξεργαζόμαστε σκέψεις για να την ενδυναμώσουμε και να την κάνουμε ακόμα πιο ουσιαστική. Η ενασχόληση του Επιμελητηρίου με τη γαστρονομία είναι πολλά χρόνια και θέλω για όσους δεν το έχουν ακούσει να σας πω ότι είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, μάλλον υπάρχει ένα δίκτυο από 189 εστιατόρια που έχουν ένα ειδικό σήμα και 80 παραγωγούς περίπου που παράγουν προϊόντα με ένα σήμα που έχουν πάρει η Aegean Cuisine και η προσπάθεια όλων μας είναι να αναδεικτεί η γαστρονομία της περιοχής μας, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους
μόνιμους κατοίκους μέσω της προώθησης των επισκεπτών ή των μόνιμων κατοίκων σε αυτά τα εστιατόρια που χρησιμοποιούν τοπικά παραγόμενα προϊόντα και έχουν εστενιστεί τις προδιαγραφές ενός σήματος, του σήματος του Aegean Cuisine. Τα προϊόντα που παράγονται στις Κυκλάδες, μερικά από αυτά είναι και από αυτά που πραγματεύεται όλη αυτή η σειρά των σεμιναρίων με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που κάνουμε, είναι μεγάλης ποιότητας, μικρής ποσότητας. Η άποψη του επιμελητηρίου είναι ότι αν καταφέρουμε να φέρουμε σε επαφή τους επισκέπτες, τα εκατομμύρια των επισκεπτών των Κυκλάδων με τα προϊόντα αυτά, είτε μέσω της αλυσίδας του Aegean Cuisine, είτε μέσω της ίδιας προσπάθειας που κάνουν οι ίδιοι παραγωγοί να προωθήσουν τα προϊόντα, με όποιο τρόπο, θα τελειώσουν όλες οι παραγόμενες ποσότητες αυτές. Προς αυτή την κατεύθυνση βρισκόμαστε στο ανασχεδιασμό ενός προγράμματος που κεντρική του ιδέα θα έχει την ενδυνάμωση αυτού του δικτύου με απότερο στόχο όταν θα τελειώσει να έχουμε κάνει μια ουσιαστική παρέμβαση τόσο για την γαστρονομία της περιοχής μας όσο και για την προώθηση των προϊόντων αυτών. Να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος εγώ που μαζί με κάποιους άλλους είτε στον νομό Κυκλάδων είτε στον νομό Δεκανήσου που δραστηριοποιείται η αλυσίδα του Aegean Cuisine πιστέψαμε σε αυτή την προσπάθεια, γιατί τώρα και στη χώρα μας, μετά από πολύ καιρό, έχει γίνει αποδεκτό αυτό που φώναζε, αυτό που προβαλόταν από όσους ασχολούνται με τον τουρισμό, ότι ένα περίπου 40% των επισκεπτών σε όλο τον πλανήτη επιλέγει προορισμό με την γαστρονομία. Η χώρα μας δεν είχε ασχοληθεί, αλλά να δείτε το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είτε με όλες αυτές τις προσπάθειες τοπικού περιεχομένου που γίνονται, άλλαξε αυτό και είναι προς αυτή η κατεύθυνση. Εμείς θα θέλαμε και τη δική σας γνώμη, αν δηλαδή μετά από το τέλος αυτής της σειράς των σεμιναρίων ή κατά τη διάρκεια ή οποιαδήποτε στιγμή έχετε κάποια γνώμη σχετικά που θα μπορούσε το επιμελητήριο να φανεί χρήσιμο στη δουλειά σας, στο έργο σας, στο αντικείμενό σας, να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε αντίστοιχα προγράμματα και αντίστοιχες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Και μην πάει το μυαλό σας να έχουμε 200, 300 ή 500 άτομα. Μπορεί αυτό να αφορά και μικρές κατηγορίες. Αν υπάρχει δηλαδή μια ανάγκη για ένα νησί 20 μελών που θα χρειάζεται τοπική εκπαίδευση σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, είμαστε πρόθυμοι να τα ακούσουμε και να προσπαθήσουμε να το σχεδιάσουμε. Ειδικά τώρα που με τη βοήθεια του Θεού σταδιακά θα μπούμε σε μια κανονικότητα και θα επιτρέπονται και μετακινήσεις και επιτόπου εκδηλώσεις, μπορούμε να το εξετάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Παπλωματά, να διευκρινίσουμε ότι οι βεβαιώσεις παρακολούθησης αποστέλλονται μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χωρίς να κάνετε κάποια επιπλέον διαδικασία, αρκεί η αίτηση που έχετε κάνει στην δήλωση συμμετοχής να είναι με το ίδιο email παρακολούθησης. Αν δεν ταυτοποιηθεί το email, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει γίνει ταυτοποίηση, οπότε συμπληρώνονται κάποια περαιτέρω στοιχεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποστέλλονται μετά από την επεξεργασία των δεδομένων παρακολούθησης σε σχέση με τις αιτήσεις του κάθε σεμιναρίου μετά από 2-3 εβδομάδες, καθώς και το βίντεο του κάθε σεμιναρίου επεξεργάζεται για τα προσωπικά δεδομένα και δημοσιεύεται στο κανάλι YouTube του επιμελητηρίου, στο οποίο μπορείτε να εγγραφείτε και να παρακολουθείτε κατευθείαν τη στιγμή που ανεβαίνει το βίντεο αυτό. Κύριε Παπλωματά, σας ακούμε. Καλησπέρα από τη Σύρο και καλό μήνα. Καλησπέρα σας, κύριε Θεοδωράκη. Φυσικά, πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς και όλους τους διοργανωτές, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση να με καλέσετε σήμερα να κάνω αυτή την εισήγηση και κυρίως σε ένα ακροατήριο όπως είναι αυτό το ακροατήριο των Κυκλάδων. Σε συνεννόηση μαζί όπως έχουμε πει, έχουμε επιλέξει αυτά που είναι τα κυριότερα, δεν μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα, αλλά μέσα σε αυτό το χρόνο που έχουμε διαθέσιμο θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις κυριότερες ασθένειες που αφορούν στην περιοχή και φυσικά όπως πολύ ορθώς είπατε κι εσείς, θα υπάρξει κάποια συζήτηση σε οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να σχετίζεται σχετικά με το αντικείμενο. Νομίζω ότι θα μου επιτρέψετε τώρα να ανεβάσω, για να μην χάνουμε χρόνο, να ανεβάσω την παρουσίαση και να ξεκινήσουμε απευθείας, έτσι, να ξεκινήσουμε απευθείας την όλη ομιλία. Όπως προείπαμε, θα μιλήσουμε για τις κυριότερες ασθένειες πάνω σε κυπευτικές καλλιέργειες, στα λαχανοκομικά φυτά, σε μια σοβαρότατη ασθένεια
στα εσπεριδοειδή που αφορά και στην περιοχή όπως γνωρίζουμε. Και τέλος θα μιλήσουμε για κάποιες σοβαρές ασθένειες, κυρίως ασθένειες ξύλου, της αμπέλου στην περιοχή των Κυκλάδων. Ξεκινάμε πρώτα με τις ασθένειες της πατάτας και της ντομάτας και θα ξεκινήσουμε με μια ασθένεια η οποία είναι πολύ σοβαρή στην περιοχή από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, αυτό που ονομάζεται αλτερναρίωση και κοινό όνομα έχει την ασθένεια πρώιμος περονόσπορος. Προκαλείται από ένα μύκητα, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή, τώρα θα μιλήσουμε για ασθένειες, δηλαδή θα μιλήσουμε για βλάβες των φυτών που προκαλούνται από μικροοργανισμούς, ενώ την άλλη εβδομάδα είναι προγραμματισμένο να γίνει σεμινάριο στη φυτοπροστασία σχετικά με τους εχθρούς, δηλαδή με τα έντομα. Είναι μια ασθένεια πάρα πολύ παλιά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές τα συμπτώματα τα οποία προκαλεί στην ντομάτα και στην πατάτα μπερδεύονται με αυτά του κλασικού περονόσπορου. Εκείνο το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να δούμε πώς είναι δυνατόν να τα, και πρώτα να το πιστοποιήσουμε, αλλά κυρίως να το ανιχνεύσουμε. Η διαφορά, το σημαντικό σημείο είναι ότι είναι μια ασθένεια η οποία εμφανίζεται σε ημίξερες περιοχές όταν υπάρχει συχνά νυχτερινή δρόσος. Κάτι που από ό,τι γνωρίζουμε συμβαίνει στην περιοχή σας. Τα συμπτώματα τα οποία προκαλεί είναι σε διάφορα στάδια ανάπτυξης του φυτού. Ξεκινάει από τα μικρά φυτά στο σπορείο και προκαλεί τήξεις, δηλαδή λιώσιμο του φυτού του μικρού. Επίσης προσβάλλει τα νεαρά φυτάρια στο στέλεχος, δηλαδή στον κορμό, και προκαλεί πληγές. Αλλά τέλος προσβάλλει και όλα τα μέρη του αναπτυγμένου φυτού, τα φύλλα, τα στελέχη, τους καρπούς στην περίπτωση της ντομάτας, αλλά και τους κονδύλους της πατάτας. Χαρακτηριστικό της ασθένειας είναι ότι κάνει κάποιες κοιλίδες που μοιάζουν με ομόκεντρικοί κύκλοι. Απλοϊκά να το πούμε, με κύκλους εκείνους που χρησιμοποιούν, εκείνους που παίζουν βελάκια. Και γι' αυτό ονομάζονται και στην καθομιλουμένη κοιλίδες στόχοι. Οι κοιλίδες αυτές στους καρπούς της ντομάτας είναι πολύ κοινές και όταν δούμε φωτογραφίες θα το γνωρίσουμε όλοι. Είναι μαύρες πάνω στις ντομάτες και βυθισμένες. Ενώ στους κονδύλους της πατάτας ξεκινάνε καστανές και μπορεί σταδιακά να καταλάβουν και ένα πολύ μεγάλο μέρος του κονδύλου της πατάτας. Εδώ βλέπουμε αυτές τις τήξεις για τις οποίες μιλήσαμε, το λιώσιμο, στα νεαρά φυτάρια στην περιοχή του λαιμού, δηλαδή πολύ κοντά στο σημείο που το φυτό μπαίνει μέσα στο έδαφος, και πάνω δεξιά βλέπουμε αυτά που βλέπουμε στο μικροσκόπιο, που είναι τα σπόρια του παθογόνου, τα οποία προκαλεί αυτού του είδους τα προβλήματα. Εδώ βλέπουμε τα κλασικά συμπτώματα που προκαλεί στις πατάτες το παθογόνο και είναι αυτό που είπαμε, οι κοιλίδες στόχο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κέντρο και κύκλοι γύρω-γύρω από αυτά. Όταν η ασθένεια προχωρήσει πολύ, τότε εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ενώνονται οι κοιλίδες αυτές σε μεγάλα τμήματα, τα οποία χαρακτηριστικά είναι ότι περιορίζονται ανάμεσα στις νευρώσεις του φύλου. Στα στελέχη προκαλεί επιμήκη κοιλίδες και εδώ βλέπουμε μία εικόνα η οποία με πρώτη ματιά θα μπορούσε να την μπερδέψουμε με τον κλασικό περονόσπορο. Να οι κοιλίδες που είπαμε στόχοι σε φύλλα φυτού πατάτας, βλέπουμε πάλι από κοντά αυτό που είναι και εδώ είναι η προσβολή, κάτι που μας ενδιαφέρει ίσως ακόμα περισσότερο, η προσβολή από το παθογόνο πάνω σε κυλίνδρους, σε κονδύλους. Αυτό το λευκό το οποίο βλέπουμε είναι αυτό που ονομάζουμε δευτερογενείς προσβολές. Έρχονται μετά παράσιτα τα οποία βρίσκουν χαλασμένο τον ιστό της πατάτας και μπαίνουν μετά και ολοκληρώνουν τη σύψη. Το ίδιο παθογόνο στην ντομάτα. Ίδιες αντίστοιχες κοιλίδες στα φύλλα της ντομάτας, κοιλίδες στόχοι, οι οποίες ενώνονται σε μεγαλύτερες περιοχές. Όταν προχωρήσει η προσβολή, οι ιστοί σχίζονται και σχηματίζονται οπές στα σημεία της προσβολής. Βλέπουμε τις κοιλίδες στόχο με αποτέλεσμα να προκαλείται και χλώρωση, μεταχρωματισμός και τελικά καταστροφή του ελάσματος του φύλου. Και εδώ είναι το πώς ξεκινάει η προσβολή πάνω σε καρπό ντομάτας. Βλέπουμε ότι ξεκινάει με μία καστανή κοιλίδα, η οποία εξελίσσεται σε σκούρο-όχρωμη, σκούρα-καστανή ως μαύρη, και χαρακτηριστικό είναι
ότι οι κοιλίδες αυτές εμφανίζονται από την πλευρά του ποδίσκου. Από εκεί δηλαδή που κρέμεται ο καρπός πάνω στο φυτό. Ένα πολύ απλό πείραμα μπορούμε να το κάνουμε και στον πάγκο της κουζίνας μας. Αν αυτή την περίοδο πάρουμε ντομάτες και τις αφήσουμε για κάποιο χρονικό διάστημα, είναι πολύ πιθανό να δούμε να σχηματίζονται αυτές εδώ οι μαύρες βυθισμένες κοιλίδες, οι οποίες σε σοβαρές προσβολές καταλαβαίνετε ότι καταστρέφει τελείως και την παραγωγή αλλά και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Εδώ πώς σχηματίζονται πάνω στα φυτά μέσα στο θερμοκήπιο, για παράδειγμα. Εδώ είναι ο κύκλος μόλυνσης, δηλαδή από πού ξεκινάνε τα σπόρια, το μόλυσμα του παθογόνου. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας τώρα σε μια σύγχρονη γεωργία και σύγχρονη καλλιέργεια. Θα πρέπει να ξεκινάμε από αυτό που ξεκινάμε και από το σπίτι μας. Να έχουμε καθαρό, και θα εξηγήσω τι εννοώ, καθαρό χωράφι, καθαρό θερμοκήπιο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αφήνουμε το χειμώνα έξω από το θερμοκήπιο ή κοντά στον αγρό τα υπολείμματα της καλλιέργειας, γιατί αυτό αποτελεί τις εστίες μόλυνσης. Εκεί την άνοιξη θα παράγει τα σπόρια του το παθογόνο, θα μολύνει τα καινούργια φυτά και θα αρχίσει από τις κοιλίδες που παράγονται στα φυτά να παράγει καινούριο μόλυσμα και αυτός ο κύκλος να επαναλαμβάνεται μέσα στην ίδια καλλιεργητική περίοδο, μέχρι να φτάσουμε αργά το καλοκαίρι, που πλέον θα αρχίσει να προσβάλλει πλέον τα όριμα φυτά και να κατεβαίνει προς τους κονδύλους, και το φθινόπωρο, όταν θα γίνει η συλλογή, θα προσβάλλει τους κονδύλους, το βλέπουμε και σε φτιαγμένο και με ελληνικούς υπότιτλους, θα προσβάλλει τους κονδύλους με αποτέλεσμα να έχουμε την καταστροφή την οποία είδαμε. Πώς αντιμετωπίζουμε τώρα τον πρώιμο περονοσπόρο? Όπως είπαμε, οι μολύ ξεκινούν από τα υπολείμματα της καλλιέργειας ή από μολυσμένα ζυζάνια. Και το παθογόνο ευνοείται από χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι απαραίτητο για να μπορέσει να μολύνει και να προκαλέσει ασθένεια τα σπόρια του να βρεθούν πάνω σε φυτικές επιφάνειες στις οποίες υπάρχει ελεύθερη υγρασία. Με άλλα λόγια, υπάρχει νερό. Βλέπουμε λοιπόν ποιες είναι οι συνθήκες. Επομένως, η αντιμετώπιση θα πρέπει να ξεκινάει με στρατηγικές υγιεινής, με καλλιεργητικά μέτρα όπως λέμε, που είναι η καταστροφή, η απομάκρυση των υπολοιμμάτων της καλλιέργειας, να χρησιμοποιούμε ξεκινώντας μια φυτία ντομάτας υγιή σπόρο ή σπόρο πατάτας από υγιείς κονδύλους, και είμαστε αναγκασμένοι σε ισχυρές πιέσεις μολύσματος, δηλαδή σε ισχυρές προσβολές, να κάνουμε προληπτικούς ξεκασμούς. Εκεί δηλαδή που ξέρουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα, ανά 7 έως 10 μέρες και σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες, θα πρέπει να κάνουμε προληπτικούς ψεκασμούς. Θέλω να τονίσω αυτό που έχω στη διαφάνεια σε κίτρινο πλαίσιο και που ισχύει για όλη αυτή την ομιλία και για όλες γενικά τις αντιμετωπίσεις ασθενειών με τη χρήση χημικών φυτοπροστατευτικών. Θα πρέπει, έχουμε το δικαίωμα, επιβάλλεται να χρησιμοποιούμε μόνο φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και για το συγκεκριμένο παθογόνο. Θα ήθελα να σταθώ λίγο εδώ και να πω το εξής. Μιλάμε για αλτερνάρια, για πρώιμο περονόσπορο στην πατάτα. Θα πρέπει το σκεύασμα που θα χρησιμοποιήσουμε να έχει στην ετικέτα του έγκριση για το πρώιμο περονόσπορο και για την πατάτα. Εάν έχουμε ντομάτα με πρώιμο περονόσπορο, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σκεύασμα εάν στην ετικέτα δεν λέει ότι χρησιμοποιείται και για πρώιμο περονόσπορο της πατάτας και για πρώιμο περονόσπορο της ντομάτας. Είναι νομίζω ξεκάθαρο, θα πρέπει να το τονίσουμε. Εδώ ενδεικτικά έχω βάλει σε όλες τις περιπτώσεις που μιλάμε για φυτοπροστατευτικά τα εγκεκριμένα σκευάσματα, όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα πλέον πρόσφατα από χτεσινές αναζητήσεις στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και κάτω δίνω το link στο οποίο μπορεί ο καθένας να το βρει. Θα πρέπει να κάνουμε ισορροπημένη λίπαση και είναι μια στρατηγική η οποία δεν αφορά μόνο την ασθένεια, αλλά αφορά εν γέννη μια σωστή καλλιέργεια. Η ισορροπημένη λίπαση είναι στρατηγική αντιμετώπισης όλων των ασθενειών. Θέλουμε να έχουμε υγιή και καλά αναπτυγμένα φυτά, τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν ασθένειες με καλύτερο τρόπο. Θα πρέπει να ρυθμίζουμε την άρδευση έτσι ώστε να μην παραμένει το φύλλωμα βρεμένο κατά τη διάρκεια της νύχτας που χαμηλώνει οι θερμοκρασίες και με αυτόν τον τρόπο το παθογόνο μπορεί εύκολα να μολύνει. Και τέλος, εκεί που υπάρχουν, να χρησιμοποιούμε ανθεκτικές ποικιλίες, φυσικά με την προϋπόθεση ότι αυτές είναι αποδεκτές και από τον καταναλωτή.
Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε σε αντιδιαστολή με τον πρώην Περονόσφαιρο, τον κλασικό Περονόσφαιρο. Μια ασθένεια με ιστορική σημασία και όχι μόνο ιστορική αλλά και πολιτισμική, πολιτιστική όπως θα δούμε. Το παθογόνο είναι ένα παθογόνο το οποίο παρόλο που η ασθένεια ονομάζεται Περονόσφορος, εντούτοις δεν ανήκει στην ομάδα των κλασικών, των τυπικών Περονοσπόρων, είναι ένα συγγενές μικρόβιο, ένα μικρόβιο το οποίο υπάρχει ουσιαστικά στο έδαφος, αλλά εδώ βρίσκεται σε μία μορφή εξελιγμένη, από την οποία από το έδαφος μπορεί πλέον και έχει ανέβει και στα υπέργεια μέρη του φυτού, στο φύλωμα, στους καρπούς, στα στελέχη του φυτού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ονομάζεται η ασθένεια Περονόσπορος, επειδή ο τρόπος με τον οποίο το φυτό, το παθογόνο μεγαλώνει και μολύνει, αλλά και τα συμπτώματα τα οποία παράγει, μοιάζουν με τους κλασικούς Περονοσπόρους, τους οποίους φυσικά θα τους δούμε στη συνέχεια για να καταλάβουμε πώς πάει αυτό διαδοχικά. Ο Περονόσπορος της πατάτας είναι ακριβώς ο ίδιος με τον Περονόσπορο της ντομάτας. Μιλάμε για το ίδιο μικρόβιο. Προσβάλλει όλα τα εναέρια όργανα του φυτού, ό,τι δηλαδή είναι από το έδαφος και πάνω από το φυτό, και σε όλα τα στάδια ανάπτυξης. Και επίσης φυσικά προσβάλλει και τους καρπούς της ντομάτας, αλλά και τους κονδύλους της πατάτας. Η προσβολή ξεκινά από τα κατώτερα φύλλα, σημαντικό να το καταλάβουμε. Όπως είπαμε στην αρχή, είναι ένα παθογόνο που βασικά περνάει την περίοδο του χειμώνα, όταν δεν υπάρχει το φυτό ξενιστής για να προσβάλλει, περνάει την περίοδο αυτή στο έδαφος. Άρα οι πρώτες μολύνσεις ξεκινάνε από τα πιτσιλίσματα της βροχής του νερού, τεμαχίδια χώματος που φεύγουν από το έδαφος και πηγαίνουν στα κατώτερα φύλλα. Γι' αυτό λοιπόν η προσβολή ξεκινάει από τα κατώτερα φύλλα και προκαλεί κοιλίδες οι οποίες έχουν χρώμα του λαδιού, ελαιώδεις κοιλίδες όπως τις λέμε, γι' αυτό και ονομάζονται κοινώς λαδιές. Οι κοιλίδες λαδιάς στον Περονόσπορο του αμπελιού είναι πάρα πολύ γνωστές στους παραγωγούς. Κάτω από συνθήκες τώρα υψηλής υγρασίας, στην κάτω πλευρά του φύλου εμφανίζεται ένα λευκό χνούδι, εξάνθηση όπως λέγεται επιστημονικά, που είναι το ίδιο το μικρόβιο το οποίο βγαίνει στην επιφάνεια για να φτιάξει τα σπόρια του και να μολύνει και διπλανά μέρη του φυτού και άλλα φυτά. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι νεκρώσεις των ιστών παίρνουν χρώμα στην αρχή, είτε είναι στους μίσκους, είτε στους πλαστούς, είτε στα φύλλα, παίρνουν χρώμα στην αρχή καστανό, αλλά τελικά πηγαίνει ο χρωματισμός προς πολύ σκούρο καστανό, προς το μαύρο. Οι καρποί της ντομάτας προσβάλλονται αρχικά από την περιοχή του ποδίσκου, από εκεί δηλαδή που κρέμονται από το φυτό. Θα δούμε γιατί γίνεται αυτό. Η σύψη είναι ξηρή. Δηλαδή, οσοδήποτε και να προχωρήσει η σύψη σε μία ντομάτα ή στον κόνδυλο μιας πατάτας ή επιδερμίδα του καρπού ή του κονδύλου, η φλούδα δηλαδή, δεν πρόκειται να σχιστεί. Πολλές φορές τον μπερδεύουμε γιατί πηγαίνουν δευτερογενή παθογόνα, δευτερογενή μικρόβια τα οποία προκαλούν σύψεις και μάλιστα την πατάτα είναι χαρακτηριστική ή υπερβολικά έντονη και άσχημη μυρωδιά που προκαλείται. Όχι όμως από τον Περονόσπορο, αλλά από αυτά που πηγαίνουν μετά. Αυτό που μου αρέσει και συνηθίζω να λέω στους φοιτητές είναι ότι εδώ έχουμε τον Περονόσπορο που είναι βασικά το λιοντάρι και αφού το λιοντάρι θα φάει το θύραμα, αυτό που θα περισσέψει είναι οι ίαινες. Οι ίαινες είναι αυτές που προκαλούν τη σύψη, τη μαλακή και προκαλούν και αυτή τη δυσοσμία. Το άσπρο χνούδι εμφανίζεται όταν ο καιρός είναι κρύος και υγρός. Αυτό για να μπορούμε να το ξεχωρίσουμε. Βλέπουμε καλλιέργεια πατάτας και βλέπουμε ότι οι κοιλίδες ξεκυλάνε στα φύλλα που είναι κοντά στο έδαφος. Και εξηγήσαμε γιατί. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό στους Περονόσπορους εν γέννη είναι ότι το παθογόνο περιορίζεται πάρα πολύ συχνά ανάμεσα στις νευρώσεις του φύλου. Βέβαια, όταν προχωρήσει η προσβολή, οι περιοχές αυτές ενώνονται σε μεγαλύτερες επιφάνειες. Αρχίζει ήδη η ξύρανση να μετατρέπεται σε σκούρα καστανή μέως μαύρη και θα δούμε το χαρακτηριστικό αυτό χρώμα. Είναι καλό να ξέρουν η παραγωγή μας αυτό το μαύρο χρώμα. Εδώ είναι από την κάτω επιφάνεια το φύλλο και βλέπουμε το λεπτό χνούδι που είναι το μικρόβιο που έχει βγει μέσα από τους ιστούς, μέσα από το φύλλο στην επιφάνεια. Να
αρχίζει να γίνεται εντονότερη σύψη και γύρω-γύρω στην περιφέρεια που είναι πιο ζωντανό το φύλλο, εμφανίζονται οι καρποφορίες, δηλαδή η εξάνθηση του παθογόνου. Το ίδιο συμβαίνει και πάνω στους μίσχους, όπως είπαμε, των φύλων. Βλέπετε ότι αρχίζει να παίρνει αυτό το χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να το θυμόμαστε σε σχέση με την προηγούμενη αρρώστια που είδαμε του πρώιμου περονόσφορου. Κοιτάξτε το χρωματισμό επάνω στο στέλεχος της πατάτας. Η ασθένεια μεταδίδεται ταχύτατα και γι' αυτό λέμε ότι οι περονόσφοροι δεν αντιμετωπίζονται όταν εμφανιστούν, αλλά ουσιαστικά προλαμβάνονται. Όταν δούμε τα πρώτα συμπτώματα, η προσβολή είναι σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε κάτι, ακόμα και με έντονη χημική φυτοπροστασία. Βλέπουμε εδώ πέρα τα στάδια και πόσο γρήγορα ένα φυτό καταλήγει στο να νεκρωθεί ουσιαστικά τελείως. Δεν είναι τυχαία η έκφραση που έχει ο λαός ότι έπεσε περονόσπορος. Ωραία. Να, και στους κονδύλους της πατάτας βλέπουμε αυτή την κοιλίδα, την ανοιχτή κοντσανού χρώματος, η οποία, όπως είπαμε, εξελίσσεται προς το μαύρο χρωματισμό. Παρακαλώ, παρατηρήστε ότι ακόμα και σε τόσο προχωρημένη σύψη ή και ακόμα μεγαλύτερη που φαίνεται εδώ, που βλέπετε τις συρρυκνώσεις της επιδερμίδας εξαιτίας της αφυδάτωσης του κονδύλου, εντούτοις η επιδερμίδα, η φλούδα της πατάτας δεν σκίζει. Είναι χαρακτηριστικό αυτό και θα μας βοηθήσει στη διάγνωση. Εδώ είναι σε σχέδιο ένα φύλλο σε τομή και μέσα από μικρά ανοίγματα του φύλλου, τα στομάτια όπως ονομάζονται, βγαίνουν αυτό το λευκό χνούδι που είναι, θα το πω, θα μου επιτρέψετε να τα λέω απλοϊκά, αυτά εδώ τα κλαδάκια, επιστημονικά λέγονται κονιδιοφόροι, και τα κονίδια των παθογόνων, τα σπόρια, τα οποία μεταδίδονται. Και εδώ, σε παρασκεύασμα, πραγματικό, στο μικροσκόπιο, βλέπουμε ακριβώς πώς φαίνονται αυτές οι κατασκευές του παθογόνου. Θα πούμε και ένα ιστορικό γεγονός πάρα πολύ σημαντικό. Στην Ιρλανδία το 1800, η βασική διατροφή των ανθρώπων, υπήρχε τόσο μεγάλη φτώχεια που, όπως βλέπετε, ένας μεγάλος Ολλανδός ζωγράφος έχει σχεδιάσει ένα πίνακα τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν ουσιαστικά τρώγοντας μόνο πατάτες. Το αναφέρουμε αυτό γιατί το 1840 στην Ιρλανδία έγινε τρομερή προσβολή της καλλιέργειας πατάτας από τον περονόσπορο, με αποτέλεσμα να καταστραφούν να καταστραφεί όλη η καλλιέργεια πατάτας στην Ισλανδία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 1 εκατομμύριο άνθρωποι να πεθάνουν από την πείνα, διότι είπαμε ζούσαν μόνο αυτό, και άλλο 1 εκατομμύριο να μεταναστεύσουν στο σημερινό νέο κόσμο, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ είναι ένα μνημείο που υπάρχει στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών, στον οποίο βλέπουμε ότι είναι αφιερωμένο σε αυτό το λοιμό, σε αυτή την εξαιρετική, πώς το λένε, μεγάλη πείνα που έπεσε εξαιτίας αυτού του ιστορικού γεγονότος που οφείλεται σε ένα και μόνο μικρόβιο. Εδώ βλέπουμε τον κύκλο της ζωής του παθογόνου. Αυτό εδώ το σημείο δεν υπάρχει για μας και τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Και εδώ εμείς έχουμε μόνο αυτό το σημείο. Το παθογόνο σχηματίζει, όπως είπαμε, σε κάθε επιφάνεια τα σπόρια του, τα οποία μολύνουν τα νεαρά βλαστάρια ή τα φυτά. Και χαρακτηριστικό είναι ότι παράγει σπόρια τα οποία έχουν τη δυνατότητα να κινούνται μέσα στο νερό. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εδώ δεν μιλάμε για ένα μικρόβιο, για μια μούχλα, έτσι όπως τη γνωρίζουμε για ένα μύκητα, αλλά μιλάμε για ένα οργανισμό ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των φυκών. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν θέλει απλώς υπερβολική υγρασία, θέλει ελεύθερο νερό για να μολύνει και βλέπουμε ότι το χρειάζεται για να μπορούν αυτά εδώ να κολυμπούν και να μπορούν να πηγαίνουν να προσβάλλουν τα φυτά και φυσικά να κατεβαίνουν και να προσβάλλουν και τους κονδύλους της πατάτας. Εδώ βλέπουμε ένα απλούστερο σχήμα που εξηγεί αυτό το οποίο είπαμε και πάλι όλα ξεκινάνε από τα υπολείμματα της καλλιέργειας. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Εδώ βλέπουμε το παθογόνο αυτό σε σπορείο ντομάτας. Βλέπετε την ολοκληρωτική καταστροφή που έχει προκαλέσει. Τα συμπτώματα όπως έχουν ξεκινήσει και φυσικά οι κοιλίδες λαδιάς, οι οποίες όσο μεγαλώνει η ηλικία τους, περιορίζονται στα νεύρα και παίρνουν αυτό το σκούρο χρωματισμό που θα καταλήξει να είναι μέχρι μαύρος πάλι. Στην κάτω επιφάνεια, φυσικά και πάλι, εάν υπάρχει επαρκής υγρασία, θα δούμε πάλι να βγαίνουν αυτό το χνούδι από το παθογόνο. Γιατί στην κάτω επιφάνεια, το παθογόνο αυτό
δεν αντέχει τον ήλιο, βγαίνει λοιπόν από την κάτω επιφάνεια και οι παραγωγοί μας λένε ότι είναι καιρός περονοσπόρου. Όταν ο καιρός είναι, δεν ξέρω πώς είναι στις Κυκλάδες, από ό,τι μου είπατε, είχε συννεφιά. Ο καιρός του περονοσπόρου είναι σχετικά ψυχρός καιρός, με συννεφιά και μειωμένη ηλιοφάνεια. Αυτά ευνοούν αυτές τις συνθήκες για να φτάσουμε σε πολύ μεγάλες και έντονες προσβολές. Βλέπουμε λοιπόν γιατί το παθογόνο αυτό έχει τόσο μεγάλη, σημασία και πρέπει να προλαμβάνεται για να μην δημιουργεί προβλήματα. Όπως είπαμε, προβάλλει όλα τα εναέρια μένη. Εδώ το βλέπουμε σε άνθη, πλήρης καταστροφή, και σε καρπούς. Βλέπουμε πάλι ότι στην ντομάτα οι κυλίδες είναι, είναι εμφανείς, αλλά η σύψη, ξαναλέμε, είναι ξηρή και δεν καταστρέφεται η επιδερμίδα του φυτού. Γιατί είπαμε ξεκινάει από το σημείο που ο καρπός κρέμεται πάνω στο φυτό? Γιατί εδώ, σε αυτό το σημείο, είναι το σημείο που ευκολότερα συγκεντρώνεται νερό. Από τη διαφορά της συμπίκρωσης των υδρατμών μεταξύ διαφοράς ημέρας και νύχτας. Με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται νερό εδώ και το παθογόνο να μπορεί από εδώ να ξεκινήσει και να μολύνει τον καρπό. Η σύψη προχωράει μέσα στη σάρκα του καρπού, παρόλα αυτά, όπως είπαμε, η επιδερμίδα δεν καταστρέφεται. Είναι ένα θερμοκήπιο στην περιοχή του Μαραθώνα εδώ στην Αττική και βλέπουμε και πάλι τι σημαίνει σε θερμοκήπιο ντομάτας, έπεσε περονόσπορος. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξέρουμε από πού έρχεται το μικρόβιο, έτσι ώστε να αναπτύξουμε στρατηγικές αντιμετώπισης? Το μικρόβιο διαχυμάζει, περνάει ουσιαστικά την περίοδο του χειμώνα, ή αν θέλετε καλύτερα, περνάει την περίοδο που δεν υπάρχει καλλιέργεια πατάτας, σε κονδύλους, όπως είπαμε, στα υπολείμματα, ή σε φυτά εθελοντές. Φυτά εθελοντές είναι τα φυτά τα οποία έχουν μείνει από την προηγούμενη καλλιέργεια, μέσα στο χωράφι, στο θερμοκήπιο. Τα μολύσματα διασπείρονται με τον άνεμο. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με τα παθογόνα που ανοίξουν σε αυτή την κατηγορία. Έχει τη συμπεριφορά που έχουν και οι πραγματικοί περονόσποροι. Μεταδίδεται με τον άνεμο. Σε μεγάλες αποστάσεις, 50-60 χιλιόμετρα, αλλά και σε μικρές αποστάσεις, πάνω στο φυτό και σε δερπλανά φυτά, με τις σταγόνες της βροχής. Για να μπορέσει, όπως είπαμε, να προσβάλλει το παθογόνο, πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε νερό. Τα σπόρια έχουν την ικανότητα να βλαστάνουν γύρω στους 12 με 15 βαθμούς, κάτι το οποίο συμβαίνει στην περίοδο αυτή σε περιοχές, αυτή τη χρονική περίοδο, αλλά η ασθένεια αναπτύσσεται καλύτερα όταν οι θερμοκρασίες είναι κοντά στους 20. Επομένως, κρύες νύχτες με θερμότερες μέρες είναι ιδανικές για την ανάπτυξη του περονοσπόρου. Οι αμπελιοκαλλιεργητές ξέρουν ότι εάν ομιγέννητο έχουμε κατά το τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, έντονες βροχοπτώσεις, περιμένουμε και περονόσπορο, επειδή οι συνθήκες είναι τέτοιες που θα ευνοήσουν αυτού του είδους την ασθένεια. Πώς αντιμετωπίζετε? Όπως είπαμε, καλλιεργητικά μέτρα για να προλάβουμε, αλλά και σε περιοχές που ενδυμεί το παθογόνο, που το πρόβλημα είναι σοβαρό, θα πρέπει να κάνουμε και προληπτικά μέτρα. Ποια είναι τα καλλιεργητικά μέτρα? Δεν πρέπει να αφήνουμε φυτά εθελοντές. Αν είχαμε μια καλλιέργεια πατάτας, ό,τι μικρά φυτά βγουν μετά, δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι, θα πρέπει να το απομακρύνουμε γιατί αποτελούν πηγές μόλυνσης. Αποφυγή καλλιέργειας ντομάτας κοντά σε πατάτες και το αντίστροφο. Αφού το ίδιο μικρόβιο πηγαίνει και στη μία καλλιέργεια και στην άλλη. Όταν λοιπόν γεράει μία καλλιέργεια και ξεκινάει μία καινούρια, τότε στην καινούρια καλλιέργεια η παλιά αποτελεί πηγή μόλυνσης. Τα υπολείμματα της καλλιέργειας. Όπως δεν αφήνουμε σκουπίδια μέσα στο σπίτι μας, δεν πρέπει να αφήνουμε σκουπίδια ούτε μέσα στο καινούριο θερμοκήπιο, ούτε έξω από το θερμοκήπιο, ούτε κοντά στον αγρό. Πρέπει να μεταφυτεύουμε, είναι μεταφυτευόμενα φυτά, υγιή μόνο φυτά ντομάτας ή να χρησιμοποιούμε πατατόσπορο μόνο υγιή. Και χρήση εκεί που υπάρχει ανθεκτικών στο παθογόνο ποικιλιών. Υπάρχει ένας τεράστιος αγώνας δρόμου μεταξύ του παθογόνου που προσπαθεί συνέχεια να μολύνει τα φυτά της πατάτας και των φυτοπαθολόγων και βελτιωτών, οι οποίοι συνεχώς προσπαθούν να βελτιώσουν τις ποικιλίες πατάτας να είναι ανθεκτικές σε αυτό εδώ το παθογόνο. Το πρόβλημα είναι σοβαρό και επιβάλλεται εκεί που υπάρχει να γίνεται και η χρήση χημικών φυτοπροστατευτικών. Να παίρνουμε δηλαδή
μέτρα, χημικά μέτρα φυτοπροστασίας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες φυτοφαρμάκων, τα οποία θα ήθελα να τα εξηγήσω εδώ και ισχύει για όλα τα άλλα που θα πούμε μετά. Έχουμε τα προστατευτικά μυγετοκτόνα, όπως είναι μυγετοκτόνα που έχουν βάσει το χαλκό, τα χαλκούχα τα ξέρουμε όλοι, τα οποία έχουν την εξής ιδιότητα. Τα προστατευτικά είναι όπως ονομάζουμε μυγετοκτόνα επαφής. Δηλαδή, για να προστατευθεί το φυτό, θα πρέπει να είναι καλυμμένο ολόκληρο από το μυγετοκτόνο. Όταν κάνουμε ένα χαλκό, ο χαλκός θα πρέπει να λούσει όλο το φυτό. Τα χρησιμοποιούμε κυρίως στην αρχή, όταν η πίεση του μολύσματος, όταν το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό. Μετά, όταν αρχίσει να γίνεται σοβαρό, χρησιμοποιούμε μια άλλη κατηγορία, σύγχρονο σύνθετων φαρμάκων που ονομάζονται διασυστηματικά. Φάρμακα τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα το παθογόνο, γιατί πλέον μπαίνουν μέσα στο φυτό. Οπότε δεν είναι απαραίτητη αυτή η πλήρης κάλυψη του φυτού, διότι το φάρμακο θα κινηθεί μέσα στο φυτό. Αυτά είναι πολύ καλά, αλλά έχουν το εξής μειονέκτημα. Δρούν σε πολύ εξειδικευμένα σημεία πάνω στο μικρόβιο, με αποτέλεσμα να γίνεται αυτό που λένε οι παραγωγοί μας πολύ απλά, και θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι σημαίνει, να συνηθίζει το παθογόνο στο φάρμακο. Αυτός ονομάζεται επιστημονικά ανάπτυξη ανθεκτικότητας, δηλαδή το παθογόνο αναπτύσσει μορφές στις οποίες δεν καταστρέφεται από αυτό το συγκεκριμένο φάρμακο. Η στρατηγική λοιπόν που πρέπει να ακολουθούμε είναι όταν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διασυστηματικά μυγετοκτόνα, θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούμε με μέτρο το κάθε μυγετοκτόνο και να κάνουμε αυτό που ονομάζουμε εναλλαγή με διαφορετικό τρόπο δράσης. Δηλαδή, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μυγετοκτόνα τα οποία έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης για να αντιμετωπίσουν την ανθεκτικότητα. Ή να κάνουμε μείγματα με τα προστατευτικά, στα οποία η ανθεκτικότητα δεν γίνεται γιατί δρούν σε πάρα πολλά σημεία μέσα στον οργανισμό του μικρόβιου. Οτιδήποτε χρειαστεί μπορούμε μετά να το ξαναεξηγήσουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε σε αντιδιαστολή με τον περονόσπορο της πατάτας και την ντομάτα που είπαμε ότι είναι κάτι που είναι το παθογόνο δεν ανήκει στον κανονικό περονόσπορο, στον περονόσπορο της αγκουριάς που μιλάμε για ένα κανονικό πλέον γνωστό περονόσπορο. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα συμπτώματα που προκαλεί πάνω στα φύλλα είναι γωνιώδεις κοιλίδες. Και είπαμε γιατί είναι γωνιώδεις, οι περονόσποροι δυσκολεύονται να ξεφύγουν ανάμεσα από τις μικρές νευρώσεις των φύλων. Επειδή κάνουν αυτές τις κίτρινες γωνιώδεις κοιλίδες, θυμίζουν προσβολή και από άλλα παθογόνα όπως από το ίδιο, που θα δούμε αμέσως μετά. Θα μάθουμε λοιπόν τους τρόπους εμπειρικά και σχετικά εύκολα με μια προσεκτική παρατήρηση να δούμε αν πρόκειται για περονόσπορο ή ο ίδιο. Ωραία. Εμφανίζουν και αυτά στην κάτω επιφάνεια με υγρό καιρό εξανθήσεις, οι οποίες εδώ θα ήθελα να δοθεί μεγάλη προσοχή, οι εξανθήσεις αυτές, το χνούδι στην κάτω επιφάνεια γίνεται σχεδόν μαύρο. Να λοιπόν ο περονόσπορος, βλέπουμε πάνω στα φύλλα της αγκουριάς τις γωνιώδεις κοιλίδες που περιορίζονται ανάμεσα στις νευρώσεις. Αξίζει να παρατηρήσουμε κάτι. Γιατί όλες αυτές οι κοιλίδες σχηματίζονται παράλληλα στις κύριες νευρώσεις? Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, διότι εκεί εύκολα συγκεντρώνεται, φανταστείτε το σε κανονικές διαστάσεις σαν ένα αυλάκι, εκεί λοιπόν που υπάρχουν αυτά τα μικροσκοπικά αυλάκια πάνω στο φύλλο συγκεντρώνεται το νερό και εκεί μπορεί και πηγαίνει ευκολότερα μετακινούμενο και ευκαιρέστερα να μολύνει το παθογόνο. Βλέπουμε λοιπόν αυτό που είπαμε, πως εξελίσσεται παράλληλα τον κύριο νεύρον και βλέπετε χαρακτηριστικό, είναι σαν να είναι κεντυμένο το πράσινο φύλλο με κίτρινα, με κίτρινη κλωστή. Κάτι αντίστοιχο, η παραγωγή του αμπελιού το ονομάζουν σταυροβελονιά, τον περονόσπορο στο αμπέλι. Να λοιπόν, όταν περάσει ο χρόνος, πώς γίνονται νεκρωτικές αυτές οι περιοχές που έχουν προσβληθεί γωνιώδεις ή όταν ενωθούν, ενώνονται σε μεγάλες νεκρωτικές περιοχές. Πάμε τώρα στην κάτω επιφάνεια. Βλέπουμε ότι το χνούδι δεν είναι λευκό. Γίνεται σκούρο καστανό καφέ έως και μαύρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε να το διακρίνουμε από την άλλη ασθένεια το ίδιο που θα το δούμε μετά. Και εδώ είναι πώς είναι αυτό το μικρόβιο στο
μικροσκόπιο, κάνει και αυτά τις κατασκευές που είναι τα σπόρια του και ας δούμε γιατί λέγεται περονόσπορος, διότι τα σπόρια σχηματίζονται σε κατασκευές που μοιάζουν με περώνες, με πυρούνια. Σπόρια πάνω σε περώνες, περονόσπορος. Και εδώ, σε θερμοκήπιο πάλι, στο Μαραθώνιο Αττικής, σε καλλιέργεια αγκουριάς, βλέπουμε ότι έχει απογυμνώσει ουσιαστικά όλο το θερμοκήπιο εξαιτίας της προσβολής από περονόσπορο στα φύλλα. Ενώ ο περονόσπορος στην πατάτα και την ντομάτα σχηματίζει σπόρια τα οποία κολυμπούν, ενώ μπορεί να μολύνει και απευθείας χωρίς σπόρια, εδώ ο πραγματικός αυτός περονόσπορος πάντοτε σχηματίζει σπόρια, ζωοσπόρια όπως τα λέμε, σπόρια τα οποία κολυμπούν. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει η παρουσία νερού για να μολύνει. Επίσης, όπως και τα προηγούμενα, είναι παθογόνο υποχρεωτικό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να βρεθεί μόνο σε ζωντανούς ιστούς. Μπορεί να βρεθεί μόνο σε ζωντανά φυτά. Γι' αυτό σε θερμές περιοχές διαχυμάζει πάνω στα υπολείμματα, στα υπολείμματα φυτών, στο χωράφι ή στο θερμοκήπιο, ή μεταφέρεται με τον άνεμο από τις θερμότερες, τις ψυχρότερες περιοχές. Όπως είπαμε και για τα άλλα, μολύνει με τη βοήθεια οπωσδήποτε του νερού και σε χαμηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένες ομίχλες. Η αντιμετώπιση είναι αντίστοιχη με την αντιμετώπιση που έχουμε στην πατάτα και στην ντομάτα. Είναι απαραίτητη η μείωση της υγρασίας, η μείωση της διαβροχής του φυλώματος και οπωσδήποτε προληπτικοί ψεχασμοί ή ανθεκτικές ποικιλίες. Δεξιά και πάλι από τον Ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσιάζω όλες τις δραστικές ουσίες οι οποίες έχουν έγκριση για το συγκεκριμένο παθογόνο στην καλλιέργεια της αγκουριάς. Όπως παρατηρείτε, ανάλογα με το παθογόνο και τον ξενιστή αλλάζουν και οι δραστικές ουσίες. Πάμε τώρα σε ένα άλλο πρόβλημα της ντομάτας που μοιάζει πολύ με, στα συμπτώματα με αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι το ίδιο της ντομάτας. Είναι γνωστό αυτό που η παραγωγή το λένε αλευράς, μπάστρα, έχουν διάφορα τέτοια ονόματα. Εδώ όμως η ντομάτα έχει μια ιδιαιτερότητα. Προσβάλλεται από ένα παθογόνο το οποίο σε σχέση με τα γνωστά παθογόνα που προκαλούν το ίδιο έχει την ιδιαιτερότητα ότι μπορεί και αναπτύσσεται εσωτερικά μέσα στους ιστούς του φυτού και όχι στην επιφάνεια όπως θα δούμε ότι υπάρχουν αντίστοιχα παθογόνα στην καλλιέργεια των κολοκυθοειδών. Το ίδιο παθογόνο εδώ το ίδιο προσβάλλει και την ντομάτα και το αγγούρι. Η διαφορά είναι ότι εδώ το παθογόνο αναπτύσσεται σε σχέση με τα προηγούμενα σε ξεροθερμικές συνθήκες. Δηλαδή σε θερμότερες περιοχές και με υγρασία η οποία ακόμα και 50 με 75% να είναι, όχι ούτε καν 100%, ούτε καν ύπαρξη ελεύθερου νερού, τα παθογόνα αυτά μπορούν να μολύνουν. Το παθογόνο αυτό προσβάλλει μόνο τα φύλλα και αυτό προκαλεί γωνιώδεις κοιλίδες. Και αυτό μπαίνει μέσα στους ιστούς του φύλλου, όπως είπαμε προηγουμένως, και αυτό εμφανίζει το λευκό χνούδι του στην κάτω επιφάνεια. Όσο αυξάνεται η ηλικία των φυτών, τόσο αυξάνεται και η ευαισθησία του σε σχέση με τα νεαρότερα φυτά, τα οποία είναι πιο ανθεκτικά. Βλέπουμε να θυμίζει πολύ η προσβολή, τα συμπτώματα αυτές τις γωνιώδεις κίτρινες προοδοτικές κοιλίδες που περιορίζονται επίσης από τις νευρώσεις. Αν δούμε όμως με προσοχή την κάτω επιφάνεια, η εξάνθηση των χνούδι είναι λευκό σε αντιδιαστολή με αυτού του περονόσφορου. Η καταστροφή μπορεί να είναι, αν το πρόβλημα ξεφύγει πολύ μεγάλη, διότι το παθογόνο, όπως είπαμε, εμφανίζεται μέσα στους ιστούς και είναι και αυτό υποχρεωτικό παράσιτο. Δηλαδή, πρώτον, αναπτύσσεται ενδοφυτικά μέσα στο φύλλο. Η εξάνθηση η οποία βγάζει το χνούδι είναι στην κάτω επιφάνεια και αυτό μεταφέρεται με τον αέρα, αναπτύσσεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες και δεν απαιτεί υψηλές υγρασίες. Είναι δηλαδή παθογόνο ασθένεια πιο ξεροθερμικών συνθήκων. Εδώ βλέπουμε ένα σχήμα πώς αντίστοιχα με τον περονόσπορο το παθογόνο βγάζει τους σχηματισμούς του, τα σπόρια του, με αυτά εδώ που μοιάζουν με ακόντια
Και αυτό εδώ πέρα είναι η αιχμή του δόρατος, όπως λέμε, είναι τα σπόρια που προκαλεί αυτό το συγκεκριμένο παθογόνο. Και εδώ βλέπουμε αριστερά το ίδιο για το οποίο μιλάμε τώρα και πώς είναι οι καρποφορίες του, και δεξιά το βερονόσπορο ξαναθυμόμαστε. Οπότε οι συνάδελφοι, οι γεωπόνοι, μπορούν με ένα πολύ απλό παρασκευασμένο με ένα μικροσκόπιο να το διακρίνουν. Εμείς μπορούμε να το διακρίνουμε επίσης ανάλογα και με το χρώμα της εξάνθησης που σχηματίζεται. Το υπαριθμό ένα φάρμακο για τα οίδια, όπως για τους περονόσπορους που είπαμε, το κλασικό φάρμακο, φάρμακο που χρησιμοποιείται και στη βιολογική γεωργία για τους περονόσπορους, είναι ο χαλκός που είπαμε, τα χαλκούχα, φάρμακο που χρησιμοποιείται για τα οίδια στην περίπτωση των αποδεκτών και από τη βιολογική γεωργία, είναι το φιάφι. Όλοι γνωρίζουμε το φιάφι, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στα αρχικά στάδια όταν η προσβολή δεν είναι μεγάλη, και προσοχή μέχρι τους 28 βαθμούς, γιατί μετά το φιάφι μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα. Το συγκεκριμένο όμως παθογόνο θεωρείται πιο δύσκολο, γιατί μπαίνει μέσα στους ιστούς. Αν δεν το προλάβουμε λοιπόν και μολύνει και εγκατασταθεί, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε τα σύνθετα διασυστηματικά μυκητοκτόνα. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να διαχειριστούμε με την εναλλαγή των μυκητοκτόνων την ανθεκτικότητα. Εδώ βλέπουμε τα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα, όπως βλέπουμε ένας πολύ μεγάλος αριθμός εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγκεκριμένη ασθένεια. Πάμε τώρα την ίδια ασθένεια που είδαμε στην ντομάτα να τη δούμε και στα κολοκύθια. Είναι πολύ γνωστή και έντονη η ασθένεια αυτή του ιδίου στα κολοκύθια. Εδώ όμως έχουμε δύο διαφορετικά παθογόνα. Έχουμε το παθογόνο το οποίο μιλήσαμε και υπάρχει στην ντομάτα και είναι το ενδοπαράσιτο. Είναι αυτό το οποίο το βλέπουμε εδώ και το οποίο το είδαμε και στην ντομάτα. Αλλά έχουμε και τα γνωστά εκτοπαράσιτα. Θα έλεγα σε εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε, το κλασικό ίδιο. Το ίδιο όπως το ξέρουμε, για παράδειγμα, πάνω στα φύλλα της τριανταφυλιάς του ευώνυμου. Να το ποιο είναι. Είναι αυτό που κάνει λευκές χιλίδες και στις δύο επιφάνειες των κυλίων στην επάνω επιφάνεια των φύλων με μία αλευρώδη εξάνθηση. Αυτό είναι ο αλευράσι μπάστρα, όπως ονομάζουν οι παραγωγοί. Πολλές φορές η ασθένεια είναι τόσο γρήγορη στην προσβολή που μπορεί να καλύψει όλο το έλασμα του φύλου και να φαίνεται το φύλλο σαν να είναι αλευρωμένο. Να δούμε αγκούρι σε καλλιέργεια θερμοκηπίου και βλέπουμε τις λευκές κοιλίδες από αυτή την άσπρη σκόνη. Από κοντά βλέπουμε πόσο γρήγορα επεκτείνει και καλύπτει μεγάλες επιφάνειες και βλέπουμε ότι μπορεί να φαίνεται ολόκληρο το φύλλο αλευρωμένο. Σαν να έχει σκονιστεί ολόκληρη η καλλιέργεια εδώ της κολοκυθιάς με αυτή την άσπρη σκόνη. Που δεν είναι τίποτα άλλο, που είναι από τα σπόρια του παθογόνου που προκαλεί την ασθένεια. Έχουμε βέβαια σε αντιδιαστολή και τα ενδοπαράσιτα, το ίδιο παθογόνο που είπαμε προσβάλλει την ντομάτα και το αγγούρι. Βλέπουμε λοιπόν ότι και εδώ προκαλεί κίτρινες γολιώδεις κοιλίδες. Ενώ η εξάνθησή του, το χνούδι, σχηματίζεται πάλι στην κάτω επιφάνεια, σαν τους περονόσπορους. Αυτό που βλέπουμε θυμίζει πάρα πολύ την αρχική προσβολή περονοσπόρων, χλωρητικές κίτρινες κοιλίδες οι οποίες περιορίζονται ανάμεσα στις νευρώσεις. Στην κάτω επιφάνεια όμως το χνούδι, η εξάνθηση όπως βλέπουμε είναι και παραμένει λευκή. Κοιτάξτε αριστερά ένα φύλλο με προσβολή από το ίδιο και δεξιά ένα φύλλο με τον περονόσπορο. Τα συμπτώματα είναι πάρα πολύ εύκολο να μπερδευτούν. Αν γυρίσουμε όμως τα φύλλα ανάποδα, βλέπουμε ότι στο ίδιο η εξάνθηση παραμένει λευκή, ενώ στον περονόσφορο έχουμε τη σκούρα καστανή έως μαύρη εξάνθηση. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό στους φίλους παραγωγούς, διότι έχουν συμβεί πολλές φορές προβλήματα, να βλέπουν κάποιοι στην κάτω επιφάνεια εξάνθηση, να θεωρούν ότι πρόκειται για τον περονόσφορο και να γίνονται ψεκασμοί με λάθος φυτοπροστατευτικά. Εδώ έχουμε μια μορφή οειδίου, όπως είπαμε, που είναι ίδιο με την ντομάτα και που πηγαίνει μέσα στο φύλλο και σχηματίζει εξανθήσεις στην κάτω επιφάνεια, αλλά πρόκειται για οειδίο και όχι περονόσπορο. Και τα εκτοπαράσιτα και εκείνα που μπαίνουν εσωτερικά, όπως είπαμε, είναι υποχρεωτικά παράσιτα. Τι είπα να πει αυτό? Δεν θα τα βρούμε σε νεκρά υπολείμματα. Θα τα βρούμε μόνο επάνω σε καλλιεργούμενα φυτά, τα οποία έχουν μείνει
από μια καλλιέργεια ή σε συγγενείς, σε γειτονικές καλλιέργειες ή επάνω σε ζυζάνια ξενιστής, όπως λέμε. Θα περιμένουν στα ζυζάνια, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν πάνω σε νεκρά φυτικά υπολείμματα μέχρι να έρθει η επόμενη καλλιέργεια. Τα σπόρια τους μεταφέρονται με τον άνεμο και προκαλούν σοβαρότερες ζημιές σε θερμά και ξηρά κλίματα. Τα ενδοπαράσιτα τώρα, όπως είπαμε, είναι πιο σοβαρά, διότι το μικρόβιο αναπτύσσεται εσωτερικά μέσα στο φυτό, μέσα στους ιστρούς του φύλου και από εκεί εξέρχεται από την κάτω επιφάνεια. Η αντιμετώπιση είναι σχετικά δύσκολη, όπως είπαμε, εάν εγκατασταθεί το παθογόνο. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί με φάρμακα τα οποία έχουν έγκριση για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια του παθογόνου. Για τους φίλους παραγωγούς που ασχολούνται και με τη βιολογική γεωργία, υπάρχουν και εναλλακτικά βιολογικά φάρμακα, αυτά που χρησιμοποιούνται για τη βιολογική αντιμετώπιση και που αποτελούνται από άλλα μικρόβια τα οποία έχουν την ικανότητα να καταστρέφουν το συγκεκριμένο ίδιο. Ας περάσουμε τώρα μετά τα κηπευτικά να δούμε μια ασθένεια, πολύ σοβαρή ασθένεια, στα εσπεριδοειδή και κυρίως στη λεμονιά. Ξέρουμε πολύ καλά και πριν κάποια χρόνια, σύντομα πριν 2-3 χρόνια, είχαμε πάει ένα κλιμάκι από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην Άνδρο με στόχο να γίνει η αναβίωση της λεμονιάς στην περιοχή. Η λεμονιά είναι ένα πολύ σημαντικό εσπεριδοειδές φυτό, όπως γνωρίζουμε, και είναι πολύ σημαντική η καλλιέργειά της. Το κύριο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει είναι η γνωστή σε όλους μας κορυφοξήρα. Αναφέρω και το γαλλικό και το ιταλικό όνομα Μαλσέκο και εμφανίζεται με δύο μορφές. Εδώ βλέπουμε την καθοδική μορφή. Βλέπουμε την κλασική μορφή της κορυφοξήρας. Μην τον μπερδεύουμε με τη φυλοξήρα. Η φυλοξήρα είναι τελείως άλλο πράγμα. Αναφέρεται στα αμπέλια, προσβάλλει τη ρίζα των αμπελιών και είναι έντομο και όχι μικρόβιο. Εδώ μιλάμε για την κορυφοξήρα, μιλάμε για κάποιο μικρόβιο. Γιατί ονομάζεται κορυφοξήρα? Διότι το δέντρο ξεραίνεται από την κορυφή προς τα κάτω. Από την κορυφή προς τα κάτω, κορυφοξήρα. Είναι καθοδική μορφή της ασθένειας, διότι θα δούμε και την άλλη, την αντίστροφη μορφή. Προκαλείται και αυτή από ένα μικρόβιο, ένα μύκητα, το οποίο βασικά προσβάλλει τη λεμονιά. Βρίσκεται σχετικά συχνά και στην κυτριά και στο περγαμόντο και στο υποκείμενο που χρησιμοποιούμε, την εραζιά. Και πολύ λιγότερο στην πορτοκαλιά και στη μανταρινιά. Θα δούμε μια ιδιαιτερότητα της μανταρινιάς σε σχέση με ένα συγκεκριμένο υποκείμενο. Πρόκειται για μια αδρομήκωση. Δηλαδή πρόκειται για ένα παθογόνο το οποίο προσβάλλει τα αγκεία του ξύλου. Ένα παθογόνο που μπαίνει μέσα στα αγκεία του φυτού. Αυτό ονομάζονται αδρομικώσεις. Προσβάλλει δηλαδή το ξύλο, τα αγκεία του ξύλου του φυτού. Μιλάμε για πολύ καταστρεπτική ασθένεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει και απότομη και σύντομη ξήραση των φυτών. Το παθογόνο προσβάλλει όλα τα μέρη, όπως θα δούμε, του φυτού, του δέντρου. Προσβάλλει από την κλασική μορφή που είναι τους κλάδους και τους κλαδίσκους, προσβάλλει τα φύλλα και τους καρπούς, εντούτοις όμως μπορεί να προσβάλλει και τις ρίζες και τον κορμό, αλλά και τις αναβλαστήσεις του υποκειμένου και τις αναβλαστήσεις δηλαδή της μανταρινιάς. Εμφανίζεται ένας απότομος μαρασμός, κυρίως όμως η ξήραση των φύλων και των κλάδων. Πολλές φορές μπορεί να ξεκινήσει η ασθένεια με πιο ήπια συμπτώματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε μια χλώρωση των κύριων νευρώσεων των φύλων, η οποία επεκτείνεται και σε ολόκληρο το έλασμα, σε ολόκληρο το φύλλο. Έχουμε την καθοδική μορφή, που έχουμε την αποξήραση των κλάδων από πάνω προς τα κάτω, και έχουμε και την πολύ πιο δύσκολη, την πολύ πιο σοβαρή και την πολύ δύσκολα έως αδύνατα να αντιμετωπιστεί, την ανωδική μορφή. Τη μορφή που η προσβολή ξεκινάει από τις ρίζες και μπαίνει μέσα στον κορμό του φυτού. Με αποτέλεσμα να έχουμε τα συμπτώματα, τα σύνδρομα αν θέλετε, της ημιπληγίας, ξαφνικά το μισό φυτό από την πλευρά που έχει μολυνθεί η ρίζα να νεκρώνεται ή και της αποπληξίας. Απότομη ξήραση ολόκληρου του δέντρου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν πρόκειται απλώς για μία προσβολή ενός τμήματος, αλλά για καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου. Πάρα πολύ σημαντική.
Εδώ μας βοηθάει ένα χαρακτηριστικό που έχει το παθογόνο να προκαλεί ένα ρόδινο, κυρίως όμως πορτοκαλί χρώματος μεταχρωματισμό στα αγγεία του ξύλου. Το σύμπτωμα αυτό εμείς το ονομάζουμε παθογνωμονικό, δηλαδή εάν κόψουμε τα αγγεία του ξύλου και έχουν πορτοκαλί μεταχρωματισμό στη λεμονιά, τότε είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για κορυφοξήρα. Αυτό λοιπόν το σύμπτωμα ονομάζεται παθογνωμονικό, γιατί μας οδηγεί σε ασφαλή διάγνωση της ασθένειας. Κορυφοξήρα σε λεμονιά στην περιοχή του Μαραθώνα. Βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η προσβολή σε νεαρά δέντρα. Βασικά τα έχει καταστρέψει. Εδώ βλέπουμε τον χαρακτηριστικό πορτοκαλί μεταχρωματισμό. Να προσέξουμε ότι μιλάμε για τα αγγεία, όχι τη φλούδα του φυτού, αλλά τα αγγεία. Τα αγγεία που βρίσκονται στο κέντρο, βρίσκονται στο κέντρο του βλαστού. Βλέπουμε την ημιπληγία, ξήραση κλάδων και βλέπουμε ότι έχει αναβλαστήσει από αυτή την πλευρά η νεραζιά, η λεμονιά είναι από την άλλη πλευρά. Βλέπουμε πάλι τον πορτοκαλί μεταχρωματισμό μέσα στα αγγεία του ξύλου και εδώ βλέπουμε την έναρξη των συμπτωμάτων σε μία ήπια μορφή. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα κύρια νεύρα και μετά τα δευτερεύοντα στα φύλλα παίρνουν αυτή κίτρινο, το χλωρωτικό χρωματισμό και τελικά ολόκληρο το έλασμα γίνεται χλωρωτικό κίτρινο, ξεραίνεται, πέφτει και ξεραίνονται στη συνέχεια και οι κλάδοι. Και εδώ έχουμε τη δεύτερη μορφή, τη σοβαρότερη, τη μορφή η οποία είναι δύσκολα ιάσιμη. Είναι, όπως το ονομάζουν οι Ιταλοί, μαλνέρο, είναι η ανωδική μορφή, η μορφή η οποία, στην οποία το παθογόνο έχει μπει από τις ρίζες και έχει αναπτυχθεί μέσα στο φυτό, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να καταστρέφεται όλο το φυτό. Ολική ξήρανση, αποπληξία του φυτού. Εδώ βλέπουμε ο παραγωγός έχει κόψει τελείως το φυτό και προσπαθεί να το ξανακεντρώσει, αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό εδώ και μόνο δείχνει την κατάσταση η οποία είναι. Η νεραζιά από κάτω έχει αναβλαστήσει. Και εδώ βλέπουμε τον έντονο πορτοκαλί μεταχρωματισμό σε πολύ μεγαλύτερη έκταση μέσα στον κορμό του φυτού, σε εγκάρστια τομή. Η μανταρινιά είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζει τέτοιου προβλήματα από την ανωδική μορφή και αυτό γιατί έχει βρεθεί ότι ο συνδυασμός να έχει εμβολιαστεί μανταρινιά πάνω σε ένα συγκεκριμένο υποκείμενο, το τρίπτερο, φαίνεται ότι ευνοεί πολύ το παθογόνο, με αποτέλεσμα να έχουμε εντονότατες προσβολές της μανταρινιάς, που φυσικά, που φυσιολογικά την ανωδική μορφή δεν προσβάλλεται. Και εδώ βλέπουμε τον έντονο μεταχρωματισμό των αγγείων του ξύλου. Πλήρης καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου. Το παθογόνο σχηματίζει πάρα πολύ μικρά μαύρα στίγματα, μαύρα μικρά μπαλάκια, μαύρα σπόρια, τα οποία σχηματίζονται πάνω στα ξερά κλαδιά και επειδή λόγω της ξήρασης ανασηκώνεται η φλούδα του κλαδιού από το υπόλοιπο μέρος και μπαίνει αέρας, γι' αυτό και παίρνει ένα τεφρό χρώμα και έχει πολλά μικρά μαύρα στίγματα επάνω. Επομένως, το μικρόβιο προέρχεται από τους ξερούς βλαστούς, είτε αυτοί βρίσκονται πάνω στα δέντρα, είτε βρίσκονται πεσμένοι στο έδαφος, βλαστή και φύλλα. Το παθογόνο έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να μολύνει όλο τον χρόνο. Κυρίως όμως οι μολύσεις γίνονται φθινόπωρο-άνοιξη, δηλαδή από το Φεβρουάριο, από τον Οκτώβριο μέχρι και το Μάρτιο. Με κυριότερη περίοδο, όπως έχει αποδειχθεί, Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Το παθογόνο είναι παθογόνο πληγών, δηλαδή μπαίνει μόνο από πληγές. Ποιες είναι οι πληγές? Ουλές από πτώση φύλων. Πληγές σε βλαστούς που προκαλούνται από διάφορες αιτίες. Ποιος? Παγετός, χαλάζι που σκίζει τη φλούδα των κλαδιών, ισχυρή άνεμη ή ακόμα από απρόσεκτες καλλιεργητικές εργασίες. Εδώ βλέπουμε αυτά τα προσβεβλημένα κλαδιά, βλέπουμε ότι παίρνει αυτό το τεφρό χρώμα και βλέπουμε πολλά μαύρα στίγματα, τα οποία μαύρα στίγματα είναι αυτές οι μικρές σφαίρες, οι μικρές μπαλίτσες που κάνει το παθογόνο, που έχει δισεκατομμύρια τέτοια μικροσκοπικά σπόρια, τα οποία μεταδίδονται από φυτό σε φυτό με τη βοήθεια της βροχής. Δεν μεταδίδεται με τον άνεμο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί η κύρια περίοδος μολύσεων είναι φθινόπωρο χειμώνα νωρίς στην άνοιξη
τότε που υπάρχει βροχές και επομένως αυτή η γνώση μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε στρατηγικές ορθότερης αντιμετώπισης του παθογόνου. Μεταδίδεται λοιπόν με τη βροχή, αλλά και σε μεγάλες αποστάσεις με ένα περίεργο τρόπο. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό και να το ακούσουν οι φίλοι παραγωγή μας. Με τα πτηνά, πώς γίνεται αυτό. Η καρακάξη, για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι φτιάνουν τις φωλιές τους παίρνοντας ξερά κλαδιά. Πολλά ξερά κλαδιά από αυτά τα οποία τα παίρνουν από ένα μέρος και μεταφέρουν σε μεγάλη απόσταση, είναι μολυσμένα από την κορυφοξήρα. Με αποτέλεσμα να φτιάχνουν φωλιές από ξερά μολυσμένα κλαδιά σε ειδική δέντρα και με τις βροχές να μολύνονται τα φύλλα. Επίσης σημαντικό εκτός από αυτό, η ασθένεια μεταδίδεται σε μεγάλες περιοχές όταν δενδρύλια που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε ένα καινούριο οπορώνα είναι απομολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούμε υγιή δενδρύλια. Εδώ βλέπουμε τον κύκλο της αρρώστιας, βλέπουμε πώς το παθογόνο από τα σπόρια πάνω στα ξερά κλαδιά με τη βροχή μολύνει από πληγές και σχηματίζει καινούριες μολύσεις και αυτό επαναλαμβάνεται καθ' όλη τη διάρκεια φθινοπόρου χειμώνα. Και εδώ βλέπουμε τη δεύτερη βορδή, την καθοδική. Τα φύλλα αυτά πέφτουν στο έδαφος και από το πεσμένο έδαφος βλαστάνουν με ένα άλλο είδος πορίδιο. Από εκεί και πέρα, μέσα από τη ρίζα, μολύνει το φυτό και το παθογόνο σχηματίζει μέσα στις ρίζες σπόρια εσωτερικά στα αγγεία του φυτού, τα οποία μετακινούνται με το νερό και μολύνουν όλο το φυτό και καταστρέφουν, όπως είπαμε, το δέντρο. Πώς θα αντιμετωπίζετε λοιπόν? Θα έρθουμε πάλι και θα ξαναπούμε ότι σε μια σύγχρονη γεωργία, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι να γνωρίζουμε πώς έρχεται το μικρόβιο και πώς προκαλεί τις μολύσεις, έτσι ώστε να παίρνουμε τα σωστά μέτρα. Και πάντοτε μια ορθή αντιμετώπιση ξεκινάει με τα ορθά καλλιεργητικά μέτρα. Με μέτρα υγιεινής, με μέτρα που θα προστατεύσουν το φυτό, έτσι ώστε αν αναγκαστούμε να κάνουμε χημική αντιμετώπιση, να αντιμετωπίσουμε λιγότερο μόλυσμα, λιγότερη πίεση και με καλύτερο τρόπο. Αφαίρεση λοιπόν των ξερών κλαδιών μαζί με ένα τμήμα υγιούς. Δεν κόβουμε ποτέ εκεί που τελειώνει ο πορτοκαλής μεταχρωματισμός. Κόβουμε 15-20% στα πιο κάτω. Το παθογόνο έχει προχωρήσει μετά το πορτοκαλί μεταχρωματισμό και δεν μπορούμε να το δούμε. Άρα οπωσδήποτε κόβουμε και ένα τμήμα υγιούς βλαστού. Όταν λοιπόν κόψουμε αυτά τα κλαδιά ή ξεριζώσουμε τα προβλεπμένα δέντρα, δεν τα αφήνουμε για ευνόητους λόγους στην άκρη του χωραφιού μας και όποτε αποφασίσουμε και αν αποφασίσουμε να καταστρέφουμε. Τα καταστρέφουμε οπωσδήποτε. Αμέσως. Και μετά, κοντά στο νου και γνώση, ποτέ δεν κλαδεύουμε κατά την περίοδο των βροχών. Τι κάνουμε? Προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να κλαδέψουμε τότε που δεν υπάρχουν βροχές. Και είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύουμε και τις μεγάλες και τις τομές κλαδέματος χρησιμοποιώντας μια προστατευτική αλυφυγή. Από εκεί παίρνει το παθογόνο τις φλοιές. Αυτό λοιπόν πρέπει να προστατεύσουμε. Όταν κάνουμε καλλιεργητικές εργασίες, θα πρέπει να προσέχουμε στο φρεζάρισμα. Να μην τραυματίζουμε τις ρίζες και τον κορμό. Και φυσικά τα κλαδιά. Είναι γνωστό, το ξέρουμε στην περιοχή σας, το ξέρουμε στη νότια Εύβοια με τον αέρα που υπάρχει, ότι η παραγωγή πάρα πολλά χρόνια πριν χρησιμοποιούσαν ανεμοθράυστες για να προστατεύσουν την καλλιέργεια της λεμονιάς από τους ισχυρούς ανέμους. Όχι μόνο την ίδια την καλλιέργεια, αλλά και να προστατεύσουν από τέτοιου είδους ασθένειες την καλλιέργεια της λεμονιάς. Μια δυναμική καλλιέργεια την οποία θα πρέπει ίσως να την προσέξουμε στην περιοχή μας, στην περιοχή των Κυκλάδων, γιατί έχει μεγάλη ιστορική και οικονομική νομίζω σημασία. Τα μόνα χημικά τα οποία υπάρχουν και βλέπετε δεξιά τον κατάλογο που δίνει το Υπουργείο, είναι τα χαλκούχα μυγητοκτώνα. Έχουμε εργαστεί πειραματικά στο ξυλόκαστρο, στο δεδροκομικό σταθμό ξυλόκαστρο που έχει εσπεριδοειδή. Έχουμε κάνει πειράματα και έχουμε και εμείς συμβάλει να αποδειχθεί ότι τα χαλκούχα μυγητοκτώνα είναι αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Πρέπει όμως να ξεκινάμε νωρίς από τον Οκτώβρη, να επαναλαμβάνονται τουλάχιστον ένα μήνα και φυσικά αμέσως μετά από χαλάζι και παγετό. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι στους φίλους παραγωγούς, το εξής. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε χαλάζι και μετά από το χαλάζι πάνε οπωσδήποτε οι παραγωγοί και κάνουν ένα χαλκούχο μυγητοκτώνο. Εάν μετά δύο μέρες βρέξει, θα πρέπει οι παραγωγοί να μπουν στον κόπο και στο έξοδο να επαναλάβουν τον ψεκασμό. Διότι αυτά, όπως είπαμε, είναι
μυκητοκτόνα επαφής. Δρούν μόνο εκεί που υπάρχουν. Αν λοιπόν το ξεπλύνει η βροχή το φάρμακο, θα πρέπει να αναγκαστούμε να το επαναλάβουμε, διότι είναι σαν να μην έχουμε κάνει καμία απολύτως επέμβαση. Υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό, υγιή δεδρίλια που παίρνουμε από υγιή φυτά και φυσικά υπάρχουν ανεκτικές ποικιλίες, όχι ανθεκτικές, ποικιλίες που σε ένα βαθμό μπορούν να μολυνθούν, αλλά μπορούν να δώσουν και μια σημαντική παραγωγή. Η Αδαμοπούλη, για παράδειγμα, η Καλλιστυγνή, η Ερμιόνη, έχει αποδειχθεί ότι έχουν ένα αρκετά σημαντικό βαθμό ανεκτικότητας. Ας φύγουμε λοιπόν και πάμε στην τελευταία κατηγορία καλλιεργειών, τα οποία μπορούμε να, που είναι οι ασθένειες του αμπελιού. Θα δούμε λοιπόν ασθένειες οι οποίες, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, είναι σοβαρά προβλήματα στην περιοχή των Κυκλάδων. Το πρώτο και γνωστό πρόβλημα είναι η φόμωψη στο αμπέλι. Έτσι, εδώ βλέπουμε νέκρωση πολλών κεφαλών εξαιτίας του συγκεκριμένου παθογόνου. Θα το δούμε σιγά σιγά και αυτό. Και αυτό είναι ένας μύκητας και αυτό είναι μια μούκλα. Είναι μια ασθένεια η οποία αποδυναμώνει τα αμπέλια, μειώνει την εσοδεία, αλλά υποβαθμίζει και ποιοτικά τα σταφύλια. Οι συνέπειες των μολύσεων εμφανίζονται μια δεκαετία τουλάχιστον μετά από την προσβολή και δύσκολα μπορούν να είναι αναστρέψιμες. Ιδιαίτερο πρόβλημα υπάρχουν σε περιοχές που τα πρέμνα διατηρούνται υγρά, είτε από βροχοπτώσεις, είτε από λάθος χειρισμούς ποτίσματος. Ποια είναι τα συμπτώματα? Προσβάλλει κυρίως τις κλιματίδες, σε λιγότερο βαθμό τα φύλλα και τους μίσχους, αλλά και τα σταφύλια. Την άνοιξη, πολλές κλιματίδες βλέπουμε ότι δεν βλαστάνουν, εξαιτίας κεφαλές δεν βλαστάνουν, εξαιτίας της προσβολής από το συγκεκριμένο παθογόνο, και βλέπουμε ότι οι οφθαλμοί, τα μάτια δεν βλαστάνουν, δεν πετάνε. Οι κλιματίδες και αυτές, όπως είδαμε και στην προηγούμενη περίπτωση, στη λεμονιά έχουν ένα λευκό ή ανοιχτό τεφρό χρώμα με μαύρα μικροσκοπικά στίγματα, επειδή το παθογόνο κάνει αντίστοιχα σπόρια με αυτά που κάνει και η κορυφοξήρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το παθογόνο στις νεανές κλιματίδες, στους καινούριους βλαστούς στην άνοιξη, προσβάλλει κυρίως στη βάση της κλιματίδας και η προσβολή κάτω από ισχυρούς ανέμους οδηγεί στο να σπάζουν συχνά αυτές οι κλιματίδες. Να δούμε λοιπόν σιγά τα συμπτώματα. Πρώτα στα φύλλα, σχηματίζει μικρές κοιλίδες ανοιχτοπράσινες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έχουν και ένα σκουρό χρωμό κέντρο. Πάνω στους νεαρούς βλαστούς, οι κοιλίδες αυτές είναι καστανές, πολλές φορές με ένα μαύρο κέντρο. Όταν μεγαλώνει η προσβολή, ενώνονται οι κοιλίδες αυτές και αποκτούν και τα επιφανειακά στρώματα σπάζουν στα σημεία τα οποία έχουν μολυθεί. Βλέπουμε εδώ πέρα πως έχει σκάσει, αν θέλετε, η επιδερμίδα εξαιτίας προσβολής από το παθογόνο. Εδώ βλέπουμε προσβεβλημένες κλιματίδες που έχουν αυτό το ανοιχτό τεφρό χρώμα και τα μαύρα στίγματα. Όπως είδαμε, είπαμε κάτι αντίστοιχη εικόνα και στα κλαδάκια της λεμονιάς. Βλέπουμε κεφαλές οι οποίες είναι χαρακτηριστικά προσβεβλημένες και νεκρές. Βλέπουμε επιμήκης κοιλίδες και εσχαρώσεις επάνω σε κλιματίδες, αλλά και την προσβολή των νεαρών βλαστών στην περιοχή της βάσης, η οποία οδηγεί πολλές φορές σε χαρακτηριστικό σπάσιμο αυτών των νεαρών βλαστών. Προσβολή σκουρόχρωμων κοιλίδων επάνω στους έλικες και οι εσχαρώσεις επάνω στις κλιματίδες από προσβολή από το παθογόνο. Πολλές φορές οι μίσχοι από τα τσαπιά είτε καταστρέφονται είτε γίνονται έφραυστοι, με αποτέλεσμα να μειώνεται πολύ η παραγωγή. Οι ζημιές τόσο στα φύλλα όσο και στις ράγες των σταφυλιών είναι ανενεργές, δεν έχει καμία δραστηριότητα το παθογόνο κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής ζέστης. Εάν όμως είναι προσβεβλημένο και έχουμε βροχές πριν από τη συγκομιδή, τότε η προσβολή μπορεί να γίνει εντονότατη. Και παρατηρούμε πάνω στις μολυσμένες ράγες αυτά τα μαύρα στίγματα, τα οποία είναι οι καρποφορίες, όπως είπαμε, του παθογόνου. Αυτό γίνεται, όπως είπαμε, μετά
από βροχές σε μολυσμένες ράγες πριν τη συγκομιδή. Το παθογόνο περνάει τη δύσκολη περίοδο του χειμώνα πάνω σε κλιματίδες προσβλημένες που έχουν μείνει στο αμπέλι ή γύρω κοντά στον αμπελώνα και πάνω στις ράχες των σταφυλιών. Την άνοιξη τα σπόρια μολύνουν με τους νεαρούς βλαστούς που εκπλήσονται εκείνη την περίοδο. Και αυτό γίνεται με τη βοήθεια των βροχών, εντάξει. Η μόλυνση αρχίζει να εμφανίζεται πάνω στους βλαστούς όταν το φυτό βρίσκεται στο στάδιο που αρχίζουν να σκάζουν τα μπουμπούκια. Οι μολύνσεις στους καρπούς, όπως είπαμε, γίνονται στη φάση της ανθοφορίας, προσβάλλονται δηλαδή τα άνθη, ο μύκητας, το μικρόβιο παραμένει σελίδαρχο, δηλαδή ανενεργό κατά την περίοδο αυτή και πριν τη συγκομιδή, εάν υπάρχει βροχή, έχουμε σοβαρή προσβολή των αγών. Επομένως, βλέπουμε ότι η προστασία των καρπών πρέπει να ξεκινήσει από την προστασία κατά την περίοδο της ανθοφορίας. Θα πρέπει λοιπόν όλες οι κλιματίδες και οι νεαροί και οι βραχίονες οι οποίοι έχουν προσβληθεί να κόβονται και να απομακρύνονται και να καταστρέφονται. Συνιστάται σε περιοχές που η φόμοξη είναι σοβαρό πρόβλημα εφαρμογή προληπτικών ψεκασμών. Με δύο και τρεις προληπτικούς ψεκασμούς στα εξής στάδια. Όταν η βλάστηση έχει μήκος 1-3 εκατοστά, μιλάμε για την καινούργια βλάστηση της άνοιξης, πρέπει να γίνεται ο πρώτος ψεκασμός. Ο δεύτερος στο μήκος 6-12 εκατοστά και ο τρίτος στα 20-25 εκατοστά. Ανάλογα δηλαδή με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού και με τις δραστικές ουσίες που βλέπετε δεξιά στην οθόνη. Η περίοδος από την άνθηση μέχρι το σχηματισμό των καρπών είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για την περίοδο του καρπού, όπως είπαμε. Επομένως, θα πρέπει να προστατεύονται τα άνθη για να έχουμε μειωμένες προσβολές κατά την περίοδο της συγκομιδής των καρπών. Είναι απαραίτητη η απολύμωση των εργαλείων του κλαδέματος, έτσι ώστε να μην μεταδίδουμε το παθογόνο από το ένα πρέμνο στο άλλο και κυρίως θα πρέπει πρώτα να διακρίνουμε και να κλαδεύουμε αυτά τα πρέμνα, αυτά τα μπέλια τα οποία είναι υγιή και μετά να πηγαίνουμε σε αυτά τα οποία θεωρούμε φαινομενικά ασθενή. Και τέλος, να χρησιμοποιείται πάντοτε υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό. Φυτά τα οποία προέρχονται από υγιή μητρικά φυτά. Πάμε σε δύο τώρα τελευταίες ασθένειες της σημερινής παρουσίασης. Η μία είναι η ευτυπίωση, πάρα πολύ γνωστή ασθένεια. Ασθένεια που προσβάλλει κυρίως τα καρποφόρα δέντρα και κυρίως τα πυρηνόκαρπα. Πυρηνόκαρπα και αμπέλι. Εντάξει, λέγεται γιουτύπα. Από το γιουτύπα το επιστημονικό όνομα έχει βγει ευτυπίωση ή πιο κοινά η νέκρωση των βραχιών. Το παθογόνο, όπως είπαμε, προσβάλλει ξυλώδεις φυτά, δέντρα κυρίως και τα μπέλη, πάνω από 80 είδη και είναι πολύ καταστροφική για τα μπέλια. Η δεύτερη, θα μου επιτρέπετε, καταστροφική σε σχέση με την ίσκα, την οποία δεν έχουμε αφήσει τελευταία και την οποία θα θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Υπάρχουν ποικιλίες, όπως αυτές που βλέπουμε σε Βατιανό, Κάρδινα, Σουλτανίνα και Ραζακή, οι οποίες είναι πολύ πιο ευαίσθητες στο παθογόνο σε σχέση με τις άλλες. Εκείνο το οποίο ξεχωρίζει στο πώς διακρίνουμε την ασθένεια είναι ότι βλέπουμε σε μία κεφαλή ότι οι βλαστοί έχουν καρκεκτική ανάπτυξη κατά την περίοδο της άνοιξης. Το παθογόνο είναι ένα παθογόνο πληγών και αυτό. Μπαίνει από τις τομές του κλαδέματος. Θα ήθελα να προσέξουμε εδώ, το παθογόνο μπαίνει μόνο από μεγάλες τομές κλαδέματος και θα εξηγήσουμε αργότερα γιατί. Δεν μπαίνει από το νεαρό ξύλο. Δεν μπαίνει από το κλάδεμα των κλιματίδων. Μπαίνει από κλάδεμα βραχιώνων ή σε σημεία που κλαδεύεται ο κορμός. Από τόσο μεγάλες τομές κλαδέματος μπορεί το παθογόνο να μολύνει. Αν κάνουμε σε ένα σημείο που έχει προσβληθεί το ξύλο, κάνουμε μία κατά μήκος τομή, θα δούμε αυτή εδώ τη σφινοειδή ζώνη, η οποία είναι χαρακτηριστική της ασθένειας. Το παθογόνο επίσης παράγει τοξίνες, οι οποίες μετακινούνται και προκαλούν βλαστούς με πολλούς ρόζους, ζαρωμένα φύλλα και με σπασμένα άκρα,
και προκαλεί πτώση από Άνθη και σε Άνθη και Τσαμπιά. Να αυτή η σφινοειδή ζώνη στον κορμό ενός προσβεβλημένου πρέμνου που έχει προέλθει φυσικά από κάποια μεγάλη τομή κλαδέματος, αυτή η απρόθυμη καθιεχτική βλάστηση με αν παρατηρήσουμε αυτές τις νεκρώσεις εξαιτίας των τοξινών του παθογόνου και αυτές εδώ οι σφήνες καστανής, παρακαλώ να το προσέξουμε λίγο αυτό σε σχέση με την ίσκα, καστανής σκληρής σύψης. Αυτή εδώ πέρα η σύψη είναι καστανή και σκληρή, δεν είναι εύκολο να την καταστρέψει κανείς, είναι ξηρή η σύψη. Θα δούμε σε αντιδιαστολή με την ίσκα. Το Μίκητας περνάει τη δύσκολη περίοδο του καλοκαιριού σε νεκρά κλονάρια ή ακόμα σε ξύλινους στήλους υποστήλωσης μέσα στον αμπελώνα. Όπως ξέρετε, τώρα πλέον οι ξύλινοι στήλοι δεν χρησιμοποιούνται, έχουν αντικατασταθεί με πασάλους μεταλλικούς ή από τσιμέντο για αυτούς τους λόγους. Το παθογόνο δεν το βρίσκουμε ποτέ σε νεαρό ξύλο, μόνο σε ξύλο μεγάλης ηλικίας. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικές στις μεγάλες τομές κραδέματος. Εάν μολυνθεί μια τέτοια τομή, τότε το νεκρό ξύλο μπορεί να παράγει μόλυσμα για 5 ή περισσότερα χρόνια. Τα σπόρια του παθογόνου εδώ, σε αντιδελεοστολή με τα άλλα που είδαμε, μεταφέρονται με τον αέρα και μολύνουν μόνο μέσω τραυμάτων. Τραυμάτων κυρίως από το κλάδεμα. Οι μολύσεις λοιπόν γίνονται κατά την περίοδο, όπως είπαμε, από τραύματα από τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη μέχρι και την Άνοιξη, όταν γίνεται το κλάδεμα των φυτών. Θα πρέπει να εδώ πέρα να εφαρμόσουμε σημαντικές και ουσιαστικές καλλιεργητικές πρακτικές για να πάρουμε μέτρα υγιεινής. Πρέπει να απομακρυνθούν και να καταστραφούν όλοι οι πιθανοί ξενιστές. Δηλαδή, αν έχουμε μια γέρικη κορτσιά, μια γέρικη αχλαδιά ή άλλα γέρικα άχρηστα πυρηνόκαρπα, τα οποία τα αφήνουμε από, επειδή δεν γνωρίζουμε ότι μπορούν να αποτελούν πηγές μόλυνσης, αυτά λοιπόν τα γέρικα φυτά είναι πηγές μόλυνσης για το παθογόνο, για το αμπέλι μας. Το κλάδεμα πρέπει να γίνεται προς το τέλος του χειμώνα, όσο είναι δυνατόν προς το τέλος του χειμώνα και όχι σε μέρες που βρέχει. Και δυνατόν να κάνουμε εκεί που μπορούμε μικρότερες τομές κλαδέματος. Επαναλαμβάνω, όχι στο νεαρό ξύλο, στις κλιματίδες, αλλά επάνω στους βραχίονες και σκεφαλές. Το προσβεβλημένο ξύλο αρκετά μακριά κάτω από την πληγή πρέπει να κόβεται και να καταστρέφεται, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε φτάσει και έχουμε κόψει μέχρι το υγιές ξύλο. Επιβάλλεται ή ψεκασμός των μεγάλων τομών ή προστασία τους με προστατευτικές αλυφές. Δεξιά δείχνουμε δραστικές ουσίες που έχουν τέτοιου είδους έγκριση και ιδιότητες για την προστασία των πληγών. Επίσης, για τους φίλους βιολογικούς καλλιεργητές, υπάρχει σκεύασμα με ένα ανταγωνιστικό μικρόβιο το οποίο μπορεί να προστατεύσει τις μεγάλες τομές κλαδέματος σαν μέτρο στην βιολογική γεωργία. Και θα τελειώσουμε με μια πολύ σοβαρή ασθένεια που κατά τα τελευταία χρόνια αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Και όταν λέω παγκοσμίως το εννοώ όπου καλλιεργείται το αμπέλι. Είναι τόσο μεγάλη η σοβαρότητά της που η Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει χαρακτηρίσει ως μια πολύ σοβαρή αναδυόμενη ασθένεια. Ασθένεια δηλαδή που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Οι παραγωγοί τη γνωρίζουν με την πρώτη της μορφή, την πιο κοινή, την κλασική μορφή, την ίσκα που εμφανίζεται στα φυτά, στα πρέμνα πολύ μεγάλης ηλικίας. Ονομάζεται τώρα το σύνδρομο του βραδύος μαρασμού ή το σύνδρομο της λευκής σύψης και είναι η ίσκα που εμφανίζεται στα φυτά μεγάλης ηλικίας, όπως την ξέρουμε για πάρα πολλά χρόνια. Προκαλείται από αυτό εδώ το μικρόβιο, που είναι ένα μικρόβιο που ανήκει στην κατηγορία των μανιταριών και που συνοδεύεται, γι' αυτό ονομάζεται και σύμπλοκο η ασθένεια, που συνοδεύεται και από άλλα παθογόνα διαφορετικής οικογένειας, τα οποία προκαλούν και κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα.
Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από τη βαθμιαία υποβάθμιση και αποξήραση των πνεύμων, και τελευταία έχει βρεθεί, την έχουμε βρει και εμείς σε πολλούς άλλους ξενιστές, την έχουμε βρει την ίσια στην ελιά, στα εσπεριδοειδή, στο ακτινίδιο, στη φυσικά, στη φυστικιά, αλλά ακόμα και σε δασικά φυγιά όπως είναι η αριά. Έτσι, η αϊθαλή βελανιδιά, την ξέρετε. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η λευκή μαλακή σύψη στην περιοχή, κυρίως στο κέντρο του βραχίων του κορμού. Θα εξηγήσω γιατί η σύψη είναι μαλακή, σπογκώδης και λευκή, και με τον ήχη μας μπορούμε να σκαλίσουμε και να χαλάσουμε αυτό το λευκό ξύλο. Το ξύλο αποτελείται από δύο σημαντικές ενώσεις, η λιγνίνη και η κυταρίνη. Η λιγνίνη είναι αυτή που δίνει αυτό το σκληρό μαύρο, το σκληρό σκούρο καστανό χρώμα, και η κυταρίνη είναι αυτό το λευκό. Κυταρίνη είναι η ίνες του μπαμπακιού, κυταρίνη είναι όλα τα μπαμπακερά τα οποία φοράμε εμείς ρούχα. Το παθογόνο της ευτυπίωσης καταστρέφει τη λιγνίνη, την κυταρίνη τη λευκή, με αποτέλεσμα να μένει η λιγνίνη, η οποία είναι το σκληρό τσιμέντο του ιστού, και γι' αυτό η σύψη εκεί είναι καστανή και σκληρή. Εδώ το παθογόνο κάνει το αντίθετο της ίσκας. Καταστρέφει τη λιγνίνη, με αποτέλεσμα να μένει η κυταρίνη στο ξύλο, που είναι η λευκή, γι' αυτό και η σύψη εδώ είναι λευκή, σπογκώδη και μαλακή. Επομένως, βλέπουμε τι γίνεται με τη διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των δύο παθογόνων. Επίσης, εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό σε αυτή την ασθένεια είναι ότι πολλές φορές στα φύλλα εμφανίζονται νεκρώσεις, χλωρώσεις και νεκρώσεις ανάμεσα στις κύριες νευρώσεις που χαρακτηρίζονται, ονομάζονται διεθνώς λωρίδες τίγρης. Αυτή δεν προκαλείται, αυτή η εικόνα, από αυτό το παθογόνο που ανοίξει τα μανιτάρια, αλλά από τα άλλα μικρόβια τα οποία παράγουν τοξίνες και μεταφέρονται στα ξύλα, μεταφέρονται στα φύλλα. Και ενώ βλέπουμε αυτά τα πράγματα στα φύλλα, το μικρόβιο ποτέ δεν βρίσκεται στα φύλλα παρά μόνο στον κορμό και στις κύριες νευρώσεις του φυτού. Να τη λοιπόν αυτό το σύμπτωμα. Βλέπετε σαν να είναι ζεματισμένα τα φύλλα, σαν να έχουν λόγω των τοξινών, λόγω των καταστρεπτικών ουσιών που έχουν παράγει οι μύκητες, αυτή και έχει κινηθεί μέσα στο φυτό και έχει φτάσει μέχρι τα φύλλα. Και πάμε στο δεύτερο, το σημαντικό πρόβλημα το οποίο έχει προκληθεί κατά τα τελευταία 10-15 χρόνια και που παγκοσμίως αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα της καλλιέργειας της του αμπελιού, σημαντικότερο πρόβλημα στα φυτόρια, στα νεαρά πρέμνα, σε προσβολή που χωρίς υπερβολή να φτάνει μέχρι το 100%. Εδώ μιλάμε για το σύνδρομο της παρακμής των νεαρών πρέμνων, των νεαρών φυτών ή των νέων αμπελώνων. Εμφανίζεται σε νέους αμπελώνες. Θα το δούμε σιγά σιγά γι' αυτό. Υπάρχουν διαφορετικές ασθένειες οι οποίες μόνες τους ή σε συνδυασμό προκαλούν αυτού του είδους το σύνδρομο, την παραγμή των νεαρών πρέμνων. Υπάρχει το σύνδρομο του καστανού γραμμωτού μεταχρωματισμού, θα το δούμε, η ασθένεια του Πέτρη, ένας Ιταλός ερευνητής, και η μαύρη ρίζα, μια ασθένεια η οποία πρόσφατα βγήκε. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε με προσοχή ότι δεν αφήνεται μόνο στην αλόγιστη μετακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού, στην παγκοσμιοποίηση της γεωργίας, αλλά και σε πολλά άλλα πράγματα, στη χρήση διαφορετικών, υποκειμένων και εμβολίων και διαφορετικών δηλαδή ποικιλιών, αλλά και όχι μόνο, και σε ένα βαθμό σε αυτό που ονομάζουμε τώρα και βιώνουμε κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά λοιπόν τα σύνδρομα μεμονωμένα μαζί προκαλούν την παρακμή των νεαρών πρέμνων. Να τα δούμε ένα-ένα και πού εμφανίζεται. Ο καστανός γραμματός μεταχρωματισμός εμφανίζεται στα έριζα εμβολιασμένα ομοσχεύματα. Αυτά λοιπόν τα οποία είναι έτοιμα και έχουν φυτευτεί στο χωράφι. Μεταχρωματισμός των αγκείων. Αδρομήκωση και εδώ. Προσβολή του ξύλου. Το βλέπουμε. Καστανός γραμματός μεταχρωματισμός. Σε κατά μήκος τομή και σε εγκάρσια βλέπουμε τα στίγματα που εμφανίζονται, διότι το παθογόνο είναι μέσα στα αγκεία του ξύλου. Δεν προκαλεί συμπτώματα στα φύλλα ή στις ράγες. Η ασθένεια του Πέτρη.
στο πολλαπλασιαστικό υλικό, αλλά κυρίως στα νεαρά πρέμνα. Σε πρέμνα μέχρι ηλικίας 8-10 ετών. Σε φυτά ηλικίας 8-10 ετών. Ίσκα νεαρών φυτών. Έχουμε μαύρο μεταχρωματισμό των αγκείων του ξύλου και μαύρα στίγματα σε αντίστοιχη τομή. Πάβει ολοκληρωτικά η ανάπτυξη του φυτού και έχουμε νέκρωση του νεαρού φυτού. Και η τρίτη που εμφανίστηκε σχετικά νέα, από το 61 και μετά έχει εμφανιστεί για πρώτη φορά στη Γαλλία, είναι η μαύρη ρίζα. Κοιτάξτε πώς κάνει το παθογόνο τη ρίζα του φυτού και σε πολύ χαμηλό σημείο, μέχρι τα 5 εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους, εμφανίζονται αυτοί οι μεταχρωματισμοί στα αγκεία του ξύλου. Το παθογόνο εδώ δεν προχωράει ψηλά μέσα στο φυτό. Εμφανίζεται πάλι στα νεαρά φυτά, αλλά και είναι και ασθένεια που εμφανίζεται στα φυτόρια παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού. Μία από αυτές σε συνδυασμό αποτελούν την ασθένεια που ονομάζεται σύνδρομο της παρακμής των νεαρών πνεύμων. Μεγάλος αριθμός παθογόνων που κάποτε τα θεωρούσαμε όχι ουσιαστικά παθογόνα, συμβάλλουν στο να έχουμε αυτό το πρόβλημα στα νεαρά πρέμνα. Εδώ δείχνω για καθαρά ενδεικτικούς σκοπούς τον αριθμό αυτών των μυκήτων, οι οποίοι είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που είναι οι κυριότεροι και που σας δείχνω εδώ. Πώς γίνεται τώρα η μόλυνση της ίσκας της κλασικής στα φυτά μεγάλης ηλικίας? Το είπαμε. Από τραύματα, από κυρίως από τις τομές κλαδέματος, τις μεγάλες τομές κλαδέματος. Το παθογόνο, παρόλο που είναι πολύ σημαντικό παθογόνο, δεν μπορεί να προσβάλλει το νεαρό ξύλο. Το ξύλο μικρής ηλικίας είναι ανθεκτικό. Εάν δούμε όμως μια τομή ενός μεγάλου ξύλου, ενός ξύλου εννοώ μεγάλης ηλικίας, τότε εκείνο το οποίο θα δούμε είναι ότι στο κέντρο το ξύλο είναι νεκρό, ανενεργό. Εκεί λοιπόν εγκαθίσταται το παθογόνο πρώτα και μετά πηγαίνει και αναπτύσσεται στο ζωντανό νεαρό ξύλο. Γι' αυτό λοιπόν τα παθογόνα αυτά μπαίνουν μόνο από μεγάλες τομές κλαδέματος. Το παθογόνο, τα σπόρια του μεταφέρεται με τον αέρα, αλλά για να μολύνει χρειάζεται βροχή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν σε ποια περίοδο του έτους γίνονται μολύνσεις. Και καταλαβαίνουμε γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο τις μεγάλες τομές κλαδέματος. Να καθαρίσουμε τον αμπελώνα από τυχόν πασάλους μολυσμένους από το παθογόνο ξύλινους ή από γέρικα καρποφόρα δέντρα που βρίσκονται τριγύρω και να προστατεύσουμε τις μεγάλες τομές κλαδέματος. Φυσικά στην παραγμή των νεαρών πρέμνων ο κυριότερος τρόπος μετάδοσης είναι το μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό. Αντιμετώπιση, όπως είπαμε. Πρώτα κλαδεύουμε τα υγιή πρέμνα. Απολεμμένουμε τα εργαλεία. Υπάρχουν ειδικά ψαλίδια τα οποία κατά τη διάρκεια του κλαδέματος ξεκάζουν και αντίστοιχο ψεκαστικό υγρό για να προστατεύουν τις τομές. Πρέπει να γίνεται απολύμανση οπωσδήποτε των μεγάλων τομών κλαδέματος, προστασία τους. Όλο το προβεβλημένο ξύλο να απομακρύνεται και να καταστρέφεται με φωτιά. Και τέλος το πολλαπλασιαστικό υλικό. Δηλαδή εμβόλια, μοσχεύματα, καταβολάδας απαγορεύεται λόγω της κορυφοξήρας. Όλα να προέρχονται από υγιείς αμπελώνες και από φυτόρια στα οποία οι μητρικές φυτίες είναι απολύτως υγιείς. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο σας δείχνω δραστικές ουσίες οι οποίες είναι εγκεκριμένες για τη χρήση τους ανάλογα με το είδος του παθογόνου. Εμβάφτιση των υποκειμένων μπορεί να γίνει και σε όρημα ενός βιολογικού παράγοντα, ενός μύκητα ο οποίος μπορεί να προστατεύσει τα εμβόλια ή να τοποθετηθεί επάνω στις μεγάλες πληγές κραδέματος. Και επίσης στα φυτόρια χρησιμοποιείται και μέθοδος εξυγίασης, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε θερμοθεραπεία. Τα εμβολιασμένα μοσχεύματα υφίστανται μέσα σε θερμό νερό με συγκεκριμένη θερμοκρασία και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εμβαπτίζονται μέσα σε θερμό νερό, έτσι ούτως ώστε να καταστρέφονται σε ένα βαθμό τα παθογόνα για να παράγεται υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό. Σε αυτό εδώ το σημείο θα ήθελα να τελειώσω, ολοκλήρωσα αυτά που είχα να σας πω και με μεγάλη χαρά θα συζητήσω ό,τι θα θέλατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπλωματά και με τις εικόνες αλλά και με την αιτιολογία
πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε και από τι προέρχεται. Νομίζω ότι σας ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικός για την κάθε ασθένεια. Υπάρχει μία ερώτηση, απλά ήθελα να θυμίσω την διαδικασία. Αν θέλει κάποιος να μιλήσει, μπορεί να πατήσει την ένδειξη χεράκι, αλλιώς μπορεί να υποβάλει και το ερώτημα στο chat. Υπάρχουν ανεκτικά υποκείμενα για κορυφοξήρα? Έχουν δοκιμαστεί πάρα πολλά, όπως είπα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές δοκιμές. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι το οποίο θα μπορούσα υπεύθυνα να συστήσω. Δεν γνωρίζω να υπάρχουν ανθεκτικά υποκείμενα, ανθεκτικά στην κορυφοξήρα. Απ' την άλλη μεριά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα είμαστε υποχρεωμένοι, οφείλουμε και πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντοτε σαν υποκείμενο την ερατζιά. Και θα εξηγήσω γιατί. Απλώς επειδή ασχολούμαι αρκετά χρόνια με το θέμα, μπορώ να σας πω το εξής. Είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε την ερατζιά, γιατί υπάρχει μία άλλη ασθένεια στην Ελλάδα, η οποία ονομάζεται κομείωση. Είναι μία ξαδέρφη του περονόσπορου της πατάτας, ανήκει στην ίδια κατηγορία των μικροβίων, ζει στο έδαφος και προσβάλλει τον κορμό των εσπεριδοειδών. Όλα τα εσπεριδοειδή, καλλιεργούμενες ποικιλίες που χρησιμοποιούμε, είναι τρομερά ευαίσθητες σε αυτά τα μικρόβια. Για να το αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα, γι' αυτό στην Ελλάδα όλα τα εσπεριδοειδή εμβολιάζονται πάνω σε νερατζιά, η οποία είναι ουσιαστικά άνοση. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε νερατζιά. Η νερατζιά λοιπόν είναι ευπαθής, όπως είδαμε στην κορυφοξήρα, επομένως εγώ δεν θα μπορούσα να συστήσω ούτε για αυτούς τους λόγους ένα άλλο υποκείμενο. Και για να δώσω τη διάσταση του θέματος, θα σας πω το εξής. Τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, δυστυχώς με κάποιους τρόπους, έχει μπει και η τριστέτσα στην Ελλάδα. Η τριστέτσα, όπως ξέρετε, είναι μία ίωση η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζεται χρησιμοποιώντας ανθεκτικά υποκείμενα σε συγκεκριμένη ίωση. Αυτά λοιπόν τα υποκείμενα εμείς δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην Ελλάδα επειδή είναι ευπαθή στην κομείωση. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα μετέχμιο στο οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε τι να κάνουμε και εκείνο το οποίο ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε την εκρίζωση, την εξάλληψη της τριστέτσας, αφού δεν έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε άλλα υποκείμενα τα οποία είναι ευπαθή σε άλλες σοβαρές ασθένειες. Με την πρώτη ανάγνωση που κάνω, πηγαίνει σε παθογόνο, όχι μικρόβιο, αλλά σε θέματα, σε μη παρασιτικά. Θα το δούμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η περιοχή, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ίσκα. Την ίσκα τη μελετάμε τα τελευταία, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, 18. Το θέμα με την ίσκα είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και, όπως σας είπα, αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα σε όλα. Εάν μιλάμε για εγκατεστημένους αμπελώνες κάποιες μεγάλης ηλικίας, πολύ μεγάλη σημασία έχει η προστασία μεγάλων τομών κλαδέματος. Δεν θα ήθελα να πάμε αμπελοκομικά και να ρισκάρουμε με δακρύρια η οποία θα μπορούσε να καταστρέψει τους οφθαλμούς που αφήνουμε. Το γνωρίζετε αυτό. Έτσι, αν πέσει αυτό στο μάτι, θα το κάψει. Μπορούμε όμως να πάμε λίγο νωρίτερα, διαλέγοντας μια περίοδο, ξέρω εγώ, 2-3 ημερομηνίες, στις οποίες δεν έχουμε βροχή, έτσι, και θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε αμέσως και χρησιμοποιώντας μια προστατευτική αλυφή. Και θα σας πω ένα γιατροσόφι, επιτρέψτε να το πω. Κάποτε πριν καμιά 20 χρόνια είχε γίνει μια πολύ μεγάλη καταστροφή από παγετό στα αμπέλια στον Τύρναβο. Εκεί λοιπόν είχε γίνει κορμοτόμηση, γιατί το υπόλοιπο μέρος είχε μείνει ζωντανό και είχαν προστατευτεί οι τομές κλαδέματος, από ό,τι με έχουν πληροφορήσει και οι συνάδελφοι από το Εργαστήριο Αμπελολογίας του Πανεπιστημίου, είχαν προστατευτεί οι τομές κλαδέματος με ένα χρώμα πλαστικό ή το διαλυτό, να μην προκαλέσει εγκάματο στον ιστό. Η προστασία της τομής στις πρώτες 8-10 μέρες μέχρι να οριμάσει και να κλείσει η τομή είναι πάρα πολύ σημαντική στην προστασία από την ίσκα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπορούμε να πάμε λίγο πιο πίσω, πιο μπροστά το κλάδεμα, αλλά να προστατεύσουμε τις μεγάλες τομές κλαδέματος. Όχι τις κλιματίδες που κάνουν τον κλαδοκάθαρο και μετά κλαδεύουν για να αφήσουμε την κεφαλή ή την αμολυτή. Αλλά όταν κλαδέψουμε βραχίονες ή κορμό. Εντάξει. Σχετικά με την ίσκα, προσβάλλει και τα αντιφυλοξηρικά υποκείμενα? Ναι, βέβαια.
Προσβάλλει τα πάντα. Προληπτικά σε βιολογική καλλιέργεια μπελιού. Προτείνεται χαλκό ή θιάφι και ποια εποχή? Γιατί πράγμα προληπτικό? Προληπτικό. Αν πρόκειται σε μια καλλιέργεια μπελιού να προστατεύσουμε από το ίδιο, θα βάλουμε φυσικά θιάφι στην αρχή. Αν πρόκειται να προστατεύσουμε τον περονόσπορο, θα βάλουμε οπωσδήποτε χαλκό. Εξαρτάται από το είδος της ασθένειας στην οποία θέλουμε να επέμβουμε. Έτσι. Για παράδειγμα, στην Αττική, πάρα πολλά χρόνια δεν έχουμε περονόσπορο στο αμπέλι εξαιτίας της αλλαγής των κλιματολογικών συνθήκων που είναι φοβερά εξηροθερμικές. Πριν μερικά χρόνια, το 2011, είχαμε μια τρομερή καταστροφή στη Βόρεια Πελοπόννησο. Είχαμε μέσα στον αμπελώνα, τον ιστορικό αμπελώνα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, μέσα στον αμπελώνα στο Βοτανικό στην Αθήνα, είχαμε περονόσπορο. Είχε βρέξει, όπως είπαμε, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ψύχρα το βράδυ, υψηλής θερμοκρασίας 20-23 βαθμούς την ημέρα. Εκεί ήμασταν αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουμε φυσικά χαλκούχα. Και όχι μόνο χαλκούχα, αλλά σε τέτοιες καταστάσεις χρησιμοποιούμε σύγχρονα ισχυρά διασυστηματικά, πώς το λένε, μυκητοκτόνα. Αλλά εάν πρόκειται για το ίδιο, γι' αυτό χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε θιάφη στα αρχικά στάδια. Εξαρτάται δηλαδή τι θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα στην περιοχή μας. Μετά το κόψιμο της κορυφοξήρας, μπολιάζουμε ή περιμένουμε? Εάν έχουμε καθαρίσει μέχρι το καθαρό ξύλο και είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται για την ανωδική μορφή, δηλαδή προσβολή από τη ρίζα, τότε μπορούμε να κεντρώσουμε. Βεβαίως, δεν περιμένουμε, δεν χρειάζεται. Αλλά κεντρώνουμε τότε που να μην ευνοούν οι συνθήκες την προσβολή από τις πληγές που κάνουμε, έτσι. Νομίζω ότι ο χρόνος που γίνεται το κέντρωμα δεν είναι ο ίδιος με το χρόνο που γίνονται τα κλαδέματα κατά την περίοδο, ας πούμε, αρχές άνοιξης για να καθαρίσουμε την κορυφοξήρα. Άρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Δεν υπάρχει λόγος. Αρκεί να έχουμε κατέβει σε υγιές τμήμα του βλαστού. Το κλάδεμα αναφέρθηκε ότι πρέπει να γίνεται αργά την άνοιξη. Εκείνη την εποχή έχουν αρχίσει να βγάζουν ανθούς. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί ο ανθός. Όχι, όταν έχουν αρχίσει να γίνονται οι ανθοφορίες. Λέμε να γίνεται όσο γίνεται αργότερα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είπα αργά την άνοιξη, δεν ήταν σωστό. Εννοώ ότι πρέπει να γίνεται τέλος χειμώνα, αρχές άνοιξης. Γιατί τότε σταματάνε οι βροχές. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και εμφανή τα ξερά κλαδιά τα οποία πρέπει να κόψουμε και να απομακρύνουμε, έτσι. Αλλά όχι βέβαια την περίοδο της ανθοφορίας. Βασικά τα εσπεριδοειδή είναι ιθαλή φυτά και δεν κλαδεύονται όπως κλαδεύονται τα φυλλοβόλα. Απλώς κάνουμε ένα κλάδευμα μόρφωσης. Εδώ δεν μιλάμε για μόρφωση, μιλάμε για καθάρισμα. Είμαστε αναγκασμένοι να καθαρίζουμε από τα προσβεβλημένα κλαδιά. Άρα καθαρίζουμε όταν βλέπουμε τα ξερά κλαδιά με οπωσδήποτε ένα τμήμα 15-20 εκατοστά υγιούς τμήματος. Τα μεταφέρουμε και τα καταστρέφουμε και προσπαθούμε να γίνει αυτό όταν δεν υπάρχουν βροχοπτώσεις. Ποια είναι η κατάσταση με την ασθένεια του πολύ επικίνδυνου βακτηρίου ξυλέλα φαστιτιόζα? Η ξυλέλα φαστιτιόζα είναι ένα παθογόνο το οποίο βρέθηκε τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, στην Ιταλία σε καλλιέργεια ελιάς. Η κατάσταση στην Ελλάδα, όπως την ξέρω εγώ επίσημα, είναι ότι ευτυχώς και μακριά από εμάς το παθογόνο δεν έχει μπει στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό το παθογόνο πουθενά. Το παθογόνο είναι επικίνδυνο επειδή βρέθηκε στην ελιά στην Ιταλία και επειδή εμείς φυσικά έχουμε και ηλιοκαλλιέργεια. Το παθογόνο αυτό για πρώτη φορά ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Καλιφόρνια και βρέθηκε να προσβάλλει το αμπέλι. Είναι γνωστό με μια άλλη ονομασία η ασθένεια του Pierce, η οποία ήρθε μετά και είναι η ξυλέλα η λεγόμενη και εμφανίστηκε πριν πάρα πολλά χρόνια, 50 χρόνια, για περιορισμένη εμφάνιση σε ελιές στην Καλιφόρνια και τώρα εμφανίστηκε τα τελευταία 15 χρόνια σε πολύ σοβαρή προσβολή, όπως είπα, στην ελιά. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να υπάρξει εγρήγορση, αφύπνιση όλου του πληθυσμού. Ποτέ δεν εισάγουμε από περιοχές τέτοιες οποιοδήποτε φυτό παράνομα. Και το λέω ξεκάθαρο και το λέω παράνομα. Δεν παίρνω ένα μικρό ωραίο χαρακτηριστικό φυτάκι να το φέρω στην Ελλάδα γιατί μου αρέσει και να το βάλω στο μπαλκόνι μου. Ό,τι πρέπει να μπαίνει στην Ελλάδα πρέπει να μπαίνει μετά από έλεγχο και να είναι πιστοποιημένο. Αυτό θα βοηθήσει και είναι ο μόνος τρόπος για να προστατεύσουμε τη χώρα. Έτσι. Μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλη ζημιά μην γνωρίζοντάς το. Γι' αυτό η ξυλέλα είναι ένα πράγμα που δεν αφορά
ούτε τους γεωπόνους, ούτε τους παραγωγούς. Αφορά ολόκληρο τον πληθυσμό. Πρέπει όλος ο πληθυσμός να είναι οπωσδήποτε ενημερωμένος ότι δεν φέρνουμε φυτικό υλικό το οποίο έρχεται από αυτές τις χώρες που υπάρχει το πρόβλημα. Άρα δεν θα έπρεπε να ανησυχούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα από όσο τουλάχιστον γνωρίζω εγώ με αυτό το παθογόνο στην Ελλάδα. Τα καρκινώματα στον κορμό της ελιάς πώς αντιμετωπίζονται? Επειδή κύριε Θεοδωράκη δεν μπορώ να κρατηθώ, θα το πω. Από εδώ και πέρα θα αρχίσω να χρεώνω γιατί μιλάμε για καλλιέργειες τις οποίες δεν έχουμε μιλήσει, έτσι. Λοιπόν, μιλάω 2 ώρες και επειδή δεν μπορούσα σήμερα να κρατηθώ, το είπα. Ασφαλώς και με χαρά απαντάω σε όλα τα οποία υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει περίπτωση να γνωρίζω. Τα καρκινώματα γίνονται ως εξής. Το μικρόβιο είναι ένα βακτήριο. Αυτό βρίσκεται πάντοτε πάνω στα φύλλα και στα κλαδιά της ελιάς. Αλλά για να μπει μέσα πρέπει να σκίσει, θα το λέω απλά έτσι, πρέπει να έχουμε ρήξη της επιδερμίδας, δηλαδή ελληνικά πρέπει να σκίσει φλούδα. Αυτό γίνεται, κύριε Θεοδωράκη, με τους εξής 2 τρόπους. Είναι 3 ή 2 είναι οι κυριότεροι. Με χαλάζι κατά την περίοδο του χειμώνα ή με παγετό. Επομένως, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Κόβουμε, εάν υπάρχουν τέτοιου είδους καρκινώματα, τα φυμάτια αυτά, τα κόβουμε, τα μεταφέρουμε μακριά και τα καταστρέφουμε, τα καίμε και μετά, όταν στην περιοχή πέσει χαλάζι ή παγετός, την επόμενη μέρα πηγαίνουμε και κάνουμε ένα χαλκούχο μυκητοκτόνο και καλύπτουμε πάρα πολύ καλά τα δέντρα. Εάν μετά από 2-3 μέρες βρέξει, επαναλαμβάνω, όπως είπα και στην ομιλία, κατά τη διάρκεια της ομιλίας, επαναλαμβάνω την εφαρμογή του χαλκούχου. Είναι ο μόνος τρόπος, δεν είναι δύσκολη περίπτωση, αλλά πρέπει να επέμβουμε στο κατάλληλο σημείο. Και ο τρίτος τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται πληγές πάνω στην ηλιά είναι με το ραβδίσμα. Ραβδίζουμε για να συλλέξουμε τον ελαιόκαρπο, μετά το τέλος είναι καλό να κάνουμε ένα χαλκό. Οι ασθένειες των κυπευτικών, υπάρχει διαφοροποίηση στις καλλιέργειες σε θερμοκήπια ή υδροπονίες σε σχέση με τις καλλιέργειες στον εξωτερικό χώρο? Ασφαλώς. Το θερμοκήπιο είναι ιδιαίτερο περιβάλλον, έτσι. Στο θερμοκήπιο αναπτύσσονται διαφορετικές θερμοκρασίες από ό,τι στον αγρό και φυσικά αναπτύσσονται και διαφορετικές υγρασίες. Για παράδειγμα, μη θερμενόμενο θερμοκήπιο, ένα απλό παράδειγμα δίνουμε το χειμώνα. Τα μεγάλα προβλήματα σε αυτά τα θερμοκήπια είναι ο περονόσπορος, το ίδιο και ο βοτρίτης. Λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ θερμοκρασίας και νύχτας και της συμπύκνωσης των υδρατμών τις πρώτες πρωινές ώρες. Γι' αυτό, για παράδειγμα, πάλι λέω, θα πρέπει να γίνεται πολύ καλός αερισμός, ανεξάρτητα αν κάνουμε σε θερμοκρασία, να βοηθήσουμε πολύ στην μη συμπύκνωση των υδρατμών. Τώρα, εκείνο το οποίο επίσης θα πρέπει να προσέξουμε είναι μια και αναφέρθηκε η υδροπονία. Η υδροπονία είναι μια ιδιαίτερη καλλιέργεια που, αν έχουμε παθογόνα τα οποία προσβάλλουν τις ρίζες, ο τρόπος εφαρμογής και το είδος της χημικής αντιμετώπισης σε τέτοιου είδους καλλιέργειες είναι τελείως διαφορετικός από τον τρόπο εφαρμογής ενός φαρμάκου το οποίο είναι δοκιμασμένο για καλλιέργεια σε έδαφος, έτσι. Αλλάζουν πολύ οι συνθήκες. Το θερμοκήπιο είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό και σε κάποιες φορές στην ομιλία διαφοροποίησα μεταξύ του αγρού και του θερμοκήπιου. Αυτά είναι για τροσόφια τα οποία κάνουν η παραγωγή μας παραδοσιακά στην κλασική ίσκα. Πάρα πολλά χρόνια το έβλεπα, επειδή σας λέω από το 2004 ασχολούμαι με την ίσκα και αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο έχουμε 2 μεγάλα προγράμματα και έναν υποψήφιο διδάκτορα ο οποίος κάνει το διδακτορικό του στην ίσκα. Αυτά ήταν οι γιατροσόφια τα οποία κάνανε στα μεγάλα πρέμνα, ανοίγοντας τον κορμό στη μέση χαμηλά και βάζοντας ένα βότσαλο, μια πέτρα, για να αερίζει το κορμός. Είχε βρεθεί με κάποιο τρόπο ότι αυτό παρέτεινε για λίγο την ζωή του πρέμνου. Αλλά δεν είναι τρόπος θεραπείας και δεν θεραπεύει σε καμία περίπτωση, ούτε φυσικά προλαμβάνει την ίσκα στα μεγάλες ηλικίες πρέμνα. Αυτό μάλλον σε αυτό αναφέρεστε και σας λέω ποια είναι η εμπειρία μου πάνω σε αυτό. Η απελπισία των παραγωγών ήταν τόσο μεγάλη που πηγαίναμε και βλέπαμε ότι από μολυσμένο πρέμνο με ίσκα έβαζαν καταβολάδες. Η καταβολάδα φυσικά απαγορεύεται διότι έχουμε την κορυφοξήρα, αλλά και μετά τον επόμενο χρόνο έχω πολύ καλές φωτογραφίες, επιτρέψτε μου τη λέξη καλές σε εισαγωγικά, στο οποίο βλέπετε ότι το φυτό το οποίο έχει προέρθει από καταβολάδα, από πρέμνο μολυσμένα από ίσκα, έχει και αυτό ίσκα.
Τουλάχιστον και ίσως και παραπάνω, ναι. Το μικρόβιο προχωράει πέρα από τη σκληρή καστανή σύψη και εάν δεν κόψουμε αρκετό κομμάτι, τότε υπάρχει περίπτωση να έχουμε αφήσει το μικρόβιο μέσα ενεργό. Οπωσδήποτε πρέπει να κόβουμε και ένα μεγάλο κομμάτι από υγιές στο 15-20% τουλάχιστον, ανάλογα με το είδος το σημείο στο οποίο κλαδεύουμε. Αλλά ναι, η απάντηση είναι ναι, οπωσδήποτε πρέπει να κλαδεύεται και ένα μέρος υγιού τμήματος. Βεβαίως και με οικιακό ενόπνευμα και με χλωρίνη, αλλά υπάρχουν και σύγχρονα φάρμακα από τα οποία μπορούμε να απολυμμένουμε. Εκείνο που θα ήθελα να προτείνω είναι, ξέρω ότι είναι δύσκολο, ξέρω ότι η πράξη δεν είναι έτσι, αλλά οφείλω να το πω επειδή έτσι πρέπει να γίνει και η παραγωγή μας ξέρουν τι θα κάνουν. Θα ήθελα πάλι να τονίσω, όταν έχουμε ορισμένα πρέμνα τα οποία έχουν πρόβλημα και τα ξέρουμε, τα σημειώνουμε με κάποιο τρόπο, με μια κορδέλα με κάτι και πηγαίνουμε και τα κλαδεύουμε τελευταία. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Θα πρέπει να κάνουμε τον κόπο να ξεχωρίσουμε τα άρρωστα από αυτά τα οποία φαινομενικά είναι υγιή. Έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερη διασπορά του μικρόβιου. Όσον αφορά τις τομές κλαδέματος, ποιο προστατευτική μέθοδος είναι η χρήση αληφής ή διαλύματος χαλκού? Εάν είναι, ο χαλκός δεν προστατεύει από αυτή την περίπτωση. Χρειαζόμαστε είτε να έχουμε κατάλληλη αληφή που υπάρχουν προστατευτικές αληφές, είτε κατάλληλο, και έδειξα δραστικές ουσίες, κατάλληλο φυτοπροστατευτικό για να κάνουμε ξεκαλυμμό των πληγών. Αυτό που έχει σημασία είναι να βοηθήσουμε την πληγή να επουλωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 2-3 χιλιοστά, άμα επουλωθεί η πληγή, το παθογόνο πλέον δεν μπορεί να μπει. Έτσι. Αλλά θα πρότεινα, ο καλύτερος τρόπος είναι μία σωστή αληφή προστατευτικών πληγών. Μέσα στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχουν όλα αυτά τα φυτοπροστατευτικά ανακαλλιέργεια και αναπαθογόνο. Οπότε μπορούν οι φίλοι παραγωγοί και οι συνάδελφοι φυσικά οι υγειοπόνοι να δουν ακριβώς ποια είναι αυτά τα οποία συστήνει το Υπουργείο για την αντιμετώπιση. Αφού υπάρχει ανοσία της νερατζίας, γιατί φυτεύουμε λεμονιές αλλά δεν μπολιάζουμε νερατζίες? Μάλλον δεν έγινε αντιληπτός. Οποιοδήποτε καλλιεργούμενο εσπεριδοειδές, δηλαδή λεμονιά, πορτοκαλιά, οποιοδήποτε άλλο χρησιμοποιούμε, είναι εμβολιασμένο επάνω σε νερατζιά στην Ελλάδα. Επειδή η νερατζιά είναι το υποκείμενο, έτσι. Δεν έχουμε αυτοφυή λεμονιά. Λεμονιά η οποία να έχει τις δικές της ρίζες. Είναι λεμονιά η οποία έχει κεντρωθεί επάνω σε φυτό νερατζιάς. Η νερατζιά είναι η άνοση στην κομείωση και επομένως προστατεύεται η λεμονιά, η πορτοκαλιά, η κίτρια, η μανταρινιά, το grapefruit προστατεύεται από την κομείωση που είναι το μικρόβιο που ζει στο έδαφος και προσβάλλει χαμηλά το φυτό, επειδή είναι κεντρωμένε όλοι οι καλλιεργούμενες ποικιλίες που μας ενδιαφέρουν και χρησιμοποιούμε και τρώμε, πάνω σε νερατζιά που είναι άνοση. Αυτή είναι η διαδικασία. Έτσι, νερατζιά μπορούμε να φυτέψουμε. Αλλά τα νεράτζια δεν νομίζω ότι θα θέλει κανείς και γι' αυτό και αποτελούν και διακοσμητικά στις πόλεις, έτσι. Και πάλι εξαρτάται από την περίπτωση. Βεβαίως μπορούμε να ξεκινήσουμε με σκόνη αν θέλουμε να κάνουμε αυτό που ονομάζουμε επίπαση, αλλά φυσικά υπάρχουν και πιο σύγχρονες και πιο αποτελεσματικές μορφές θείου, το λεγόμενο βρέξιμο θείο, το οποίο μπορεί να γίνει με ψεκασμό και το οποίο μπορεί να προστατεύσει ακόμα και σε σχετικά υψηλότερες θερμοκρασίες χωρίς τον κίνδυνο εγκαυμάτων. Εξαρτάται τι κάνουμε. Έτσι. Το θιάφι, για παράδειγμα, η αμπελοπαραγωγή, επειδή το θιάφι δρά με τους ατμούς του. Η υψηλή θερμοκρασία βγάζει ατμούς μονοξίδιο του θείου από το θιάφι, το οποίο είναι σε μορφή σκόνη, στερεό. Επειδή σε υψηλές θερμοκρασίες προκαλεί εγκάβματα στα μπέλια, αυτό που κάνουν οι παραγωγοί στα μπέλια πολλές φορές, πάνε και ρίχνουν λίγο θιάφι κοντά στον κορμό, όχι στο πάνω στον κορμό, κοντά στον κορμό του φυτού. Με τη ζέστη δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσουν πάνω στο αμπέλι, αλλά με τη ζέστη έχουμε την εξάγνωση, δηλαδή τη δημιουργία ατμών μονοξιδίου του θείου, η οποία προστατεύει από το ίδιο το αμπέλι. Έτσι. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με αυτούς τους τρόπους. Βέβαια, το βρέξιμο θείο, το οποίο είναι πολύ καλύτερη μορφή, μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθεί ανετότερα και με καλύτερη κατάσταση. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην αποτελεσματικότητα, αλλά στον τρόπο εφαρμογής. Ακριβώς, και στις συνθήκες, ναι.
και στις συνθήκες που το χρησιμοποιείς. Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει για σήμερα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους, ιδιαίτερα τους Κυκλαδίτες που έτσι από όλα τα νησιά δίνουν συμμετοχή και στα δύο αυτά σεμινάρια, και τους φοιτητές βέβαια από όλη την Ελλάδα και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και τους γεωπόνους, που ήταν όλα αυτά που είπατε πάρα πολύ χρήσιμα. Το βίντεο θα ανέβει σχετικά τις επόμενες μέρες πιο άμεσα. Οι βεβαιώσεις θα ακολουθήσουν. Την επόμενη Τετάρτη έχουμε για τα, να τα πω έτσι, για τα έντομα και τα ακάραια, οπότε και αυτό έχει μια σημασία για την προστασία των φυτών. Και θα κλείσουμε με ένα πέμπτο σεμινάριο, το οποίο δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα, είναι η έκπληξη. Το είπε και λίγο στην αρχή ο Πρόεδρος, με την κυρία Μπινιάρη, την κυρία Μπεμπέλη και τον κύριο Βλάχο. Τον τίτλο δεν θα σας το πούμε σήμερα, θα τον δείτε. Είναι 6 Απριλίου το τελευταίο. Όποιοι έχετε δηλώσει και για την άλλη Τετάρτη, θα λάβετε μία νέα πρόσκληση. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο. Την άλλη Τετάρτη θα λάβετε μία νέα πρόσκληση. Στις 5 η ώρα πάλι θα ξεκινήσουμε 6 με 8. Κύριε Παπλωματά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Θεοδωράκη, θα μου επιτρέψετε να πω πάλι αυτό που είπα στην αρχή. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα να με καλέσατε. Το έκανα με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και όπως είπα και πριν, το εννοώ και εννοώ ότι θα θέλαμε, όπως μιλήσαμε και με τη συνάδελφο τη Γεωπόνα από την Άξο, θα θέλαμε οπωσδήποτε συνεργασία σε οποιοδήποτε τομέα και οπωσδήποτε όποιος θέλει με χαρά να διατηρήσουμε τέτοιου είδους επαφή. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ και να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία που έχετε σαν επιμελητήριο να δίνετε τέτοιου είδους σεμινάρια στους παραγωγούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Είστε καλά. Γεια σας. Γεια.